Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Basket City, μάχη για τις 10 πάμε. Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο, σε λίγο εδώ μαζί μου και ο Σταμάτης Μουρελής. Στο μπασκετικό δίωρο, στην μπασκετική ζώνη του Λίμπερο 107,4 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Το δικό μας το δίωρο είναι από Τρίτη μέχρι Πέμπτη. Σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 10 και έχουμε να πούμε αρκετά. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά και για Α1 και για Ευρωλίγκα. Θα συζητήσουμε σήμερα καθώς το έχουμε αφήσει λίγο πίσω το κομμάτι του Final Four και τα αφήσαμε πίσω γιατί οι ελληνικές ομάδες αποκλείστηκαν, αλλά αύριο έχουμε τους ημιτελικούς στο Βελιγράδι και την Κυριακή τους τελικούς, οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά. Θα κάνουμε μια κουβέντα, θα κάνουμε και μια σύνδεση με Βελιγράδι για να πάρουμε τελευταία νέα και να κάνουμε μια ανάλυση έτσι για αυτό που περιμένουμε να δούμε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Φυσικά έχουμε να πούμε αρκετά για τα πρώτα παιχνίδια των play-off. Παραδόξως είδαμε 3 αμφίροπα παιχνίδια και λέω παραδόξως γιατί αναμενόμενο το ΠΑΟ ΚΑΕΚ ήταν αμφίροπο, αναμενόμενο το Προμηθέας Λαύριο ήταν αμφίροπο, καθόλου αναμενόμενο δεν ήταν το Ολυμπιακός Κίμινε είναι αμφίροπο. Δεν έγινε η έκπληξη όμως. Οι έδρες κράτησαν παντού σε πρώτη φάση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δεύτερα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι όλο το credit πήγε στην Κίμη χθες, καθώς κατάφερε όχι απλά να είναι πολύ ανταγωνιστική μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Ολυμπιακό, αλλά διεκδίκησε ως το τέλος την νίκη. Και χθες μου μετέφερε ο Σταμάτης ότι στο τέλος ήταν και τυφλοί κάποιες φάσεις που δόθηκαν στον Ολυμπιακό, επειδή είδα και εγώ σήμερα σε βίντεο, κατάλαβα ότι είχε δίκιο. Και να πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, δεν είναι. Γενικά, πολλές φορές όταν οι μεγάλοι, οι δύο, πάνε να χάσουν παιχνίδι εκτός προγράμματος, συμβαίνει κάτι ανάλογο. Αυτό έγινε και χθες. Σίγουρα όλα τα φώτα πέσανε στην Κίμη, γιατί πραγματικά έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μην αρχίσουμε τώρα να βάζουμε κάτω budget, στόχους και όλα αυτά. Πλέον, όπως έχει γίνει το μπάσκετ, ο πιο έτοιμος σε κάθε παιχνίδι μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Η Κίμη χθες ήταν έτοιμη και αν στο τέλος σφυρίζονταν σωστά το παιχνίδι και όχι με αυτές τις αποφάσεις που είδαμε, ήταν αρκετά πιθανό να είχε πάρει και την νίκη χθες. Και να είχε κάνει ένα σπουδαίο break και να είχε δώσει ένα τρομερό ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Τελείως διαφορετικό σε σχέση με άλλα χρόνια. Και στην Πάτρα είδαμε παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ αμφίροπο, κοντά οι δύο ομάδες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο στα τέσσερα ζευγάρια της πρώτης φάσης των play-off. Το ΠΑΟ ΚΑΕΚ και το Προμηθέας Λαύριο είναι τα ζευγάρια με την τα πιο αμφίροπα ζευγάρια και αποδείχθηκε και χθες. Το Λαύριο τα λέγαμε ότι μπορεί να έχει κλείσει άσχημα την κανονική περίοδο, μπορεί να είναι μια ομάδα που σίγουρα μέχρι ένα σημείο εκμεταλλεύτηκε και το πρόγραμμά της και την πορεία των Ευρωπαίων μέχρι κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα, και όταν λέω Ευρωπαίους εννοώ όχι τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό φυσικά, εννοώ την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, ακόμα και τον Άρη. Και στο τέλος, στις τελευταίες αγωνιστικές που είχε πάρα πολύ επενδυτικό πρόγραμμα, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και όντως είχε αρκετές ήττες στο τέλος. Αλλά παραμένει μια ομάδα που έχει κάποιες συγκεκριμένες βασικές αρχές, ταλέντο σημαντικό, και μην ξεχνάμε ότι είναι και μια ομάδα η οποία έχασε δύο παίχτες οι οποίοι στο πρώτο μισό της σεζόν ήταν σημαντικοί, και ο Γκρέι και ο Λαμπ. Τους αντικατέστησε μεν με τους δύο Νιγηριανούς, αλλά η άποψή μας ξέρετε ποια είναι, την έχουμε πει χιλιάδες φορές από το ξεκίνημα της σεζόν, ότι με το που γίνεται αλλαγή δεν σημαίνει ότι κουμπώνουν και όλα έτσι εύκολα. Το Λαύριο ήταν πολύ ανταγωνιστικό χθες, πάλεψε μέχρι το τέλος. Στο τέλος κρίθηκε το παιχνίδι, εκεί που κατάφερε να κερδίσει ο Προμηθέας και να κάνει το 1-0. Για την ομάδα της Πάτρας επίσης τα έχουμε πει, δικαιώτας τρίτη θέση. Χθες φυσικά πρώτο παιχνίδι των play-off είναι πάντα πολύ περίεργο. Συνήθως το πρώτο παιχνίδι των play-off είναι που γίνεται η έκπληξη να σπάσει κάποια έδρα. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό, το ότι ο Προμηθέας χθες δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να πάρει την υγεία. Όσα γίνονται στα παλατάκια έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο πιο μετά, να συζητήσουμε για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ και για τη ρεβάνς που έρχεται το Σάββατο. Γενικά η πρώτη αγωνιστική των play-off είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είχε καλά παιχνίδια. Μπορεί να μην είχε πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα στα μεγαλύτερα κομμάτια των αγώνων,
Αλλά σίγουρα είχε καλά παιχνίδια και κλειστά σκορ. Εντάξει, τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Κολοσσό δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να βρει κίνητρο, θα πω εγώ, μετά τον αποκλεισμό του από την Ευρωλίγκα και με τον τρόπο που ήρθε αυτή από τη Ρεάλ. Κάτι που δεν έχει καταφέρει να κάνει ο Ολυμπιακός. Γενικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια σεζόν που έχει θέματα και ίσως αυτός ο αποκλεισμός από τη Ζαλγκύρης να τον πόνεσε πολύ περισσότερο από όσο μπορεί να πονέσει ένας αποκλεισμός από το Final Four της EuroLeague. Okay, ήταν στόχος του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω ότι αυτός ο αποκλεισμός τον έχει επηρεάσει αρκετά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα εκεί που έχουν να κάνουν με λειτουργία ομάδας, με προπονητή, με παίχτες, με όλα αυτά, αλλά μετά τον αποκλεισμό από τους Ζαλγκύρης δεν έχει καταφέρει να βρει κίνητρο ακόμα. Και χθες κινδύνευσε με μια ήττα που μπορεί να τον έβαζε ακόμα και να έβαζε ερωτηματικό ακόμα και την παρουσία του στους τελικούς. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να αλλάξει την εικόνα του, έχει καταφέρει να αφήσει πίσω τον αποκλεισμό, έχει κάνει πολύ μεγάλες διαφορά νίκες στα τελευταία παιχνίδια, το έκανε και χθες με τον Κολοσσό που κέρδισε με σχεδόν 30 πόντους. Και δείχνει να είναι αυτή τη στιγμή το πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βέβαια, όπως και να είναι ο Ολυμπιακός, έστω και αν φαίνεται ότι αυτός ο κύκλος της ομάδας κλείνει φέτος, είναι αρκετά πιθανό, είναι πάντα μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Και είναι πάντα μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον έβρισκε τρόπους να αντιδράει στα δύσκολα. Αυτό είναι κάτι που τους έχει πιστωθεί και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξεχνάμε στην πορεία και τον play-off. Γιατί από χθες βλέπω διάφορα ότι θα περάσει και ο Προμηθέας στο Λαύριο και στο Ολυμπιακός Προμηθέας θα δούμε σειρά 5 αγώνων και όλα αυτά. Και ένα ποστάρισμα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου σήμερα που λέει «Βλέπω τελικούς με Προμηθέα». Έτσι για να τρολάρει και να κάνει την καζούρα στον Ολυμπιακό. Όπως και να είναι, ό,τι και να γίνεται μέσα στον Ολυμπιακό, είναι μια ομάδα που έχει το Σπανούλι, μια ομάδα που έχει το Πρίντεζι, μια ομάδα που έχει τον Πανικολάου, το Μάτζαρι. Έλληνες παίχτες που και ταλέντο φυσικά διαθέτουν και μεγάλη εμπειρία και προφανώς κανένας από αυτούς δεν θέλει να τους θεωρούν ξοφλημένους. Έτσι. Προφανώς και Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλο φαβορί με βάση την εικόνα που βλέπουμε τώρα. Απλά όταν θα έρθουν εκείνα τα παιχνίδια, γιατί όλα δείχνουν ότι θα είναι έτσι ο τελικός, η τελική, και ο Ολυμπιακός θα έχει τους τρόπους του για να είναι και ανταγωνιστικός και να προσπαθήσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Με αυτά που βλέπουμε τώρα, κάτι φαίνεται πολύ δύσκολο. Απλά το αναφέρω γιατί είναι μια πάρα πολύ έμπειρη ομάδα και γενικά στο παρελθόν τουλάχιστον, όχι τόσο φέτος, έχει καταφέρει να γυρίσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έτσι, μην το πάμε και πολύ μακριά. Πρόπερσι ήταν που είχε γίνει το break στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός είχε πάει στο ΆΚΑ δύο φορές με δύο τεράστια τρίποντα σπανούλια και πήρε το πρωτάθλημα. Άλλα χρόνια τότε, ξαναλέω, άλλη κατάσταση, αλλά είναι μια συνθήκη που οφείλουμε να την αναφέρουμε και να την έχουμε στο νου μας όταν έρθει η ώρα των τελικών. Κάπως έτσι ήταν τα πρώτα παιχνίδια της πρώτης φάσης των play-off. Αδερφέ, τι έγινε, ζεστή? Έχουμε ζεστή. Λοιπόν, σταμάτησε που λες, μπήκε στο στούντιο. Ναι, λίγο σήμερα η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Είναι δύσκολη σήμερα, είναι πιο πολλές προηγούμενες μέρες. Και χθες είχε μέχρι ένα σημείο. Αλλά σήμερα είναι καλοκαίρι κανονικό. Δηλαδή. Ναι, και από βόλτα τώρα του σκυλού και έχω. Ναι, δηλαδή περπατάς λίγο έξω και ζορίζεσαι. Μπαίνεις μέσα και έχεις υδρώσει. Να είσαι και δύο ώρες και να έχεις και ένα ναι. Κύριο που τρέχει πάνω κάτω. Ναι, σε καταλαβαίνω. Δηλαδή είμαστε λίγο τώρα. Σε καταλαβαίνω. Μπήκα εδώ πέρα και έχει πολύ ζέστη. Πώς μπορείς. Μπράβο. Φίλε μου, σταμάτη να σου πω την αλήθεια, επειδή και εγώ σε καταλαβαίνω, γιατί και εγώ είμαι το γνωστό και ως υδροτάρι και υποφέρω με τη ζέστη. Προτιμώ το κρύο χίλιες φορές από τη ζέστη. Και εγώ το μεσημέρι όταν ήρθα εδώ υπέφερα μέχρι να φτάσω. Δηλαδή. Και άργησα και λίγο, ξέρεις, λίγο περπάτα λίγο πιο γρήγορα μέχρι να φτάσεις και τέτοια. Εμείς είμαστε για άλλες το καλοκαίρι, είμαστε ναι. Να φεύγουμε για άλλες χώρες. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη φάση που κάθεσαι μέσα στο σπίτι και υδρώνεις. Ακόμα, όχι, αλλά δεν αργεί και πολύ. Δεν αργεί και πολύ. Στα κοντά είμαστε. Τι να το κάνω, άμα κάθομαι πιο σπίτι και υδρώνω. Ναι. Λοιπόν. Ξεκίνησες για Α1, έτσι. Ξεκίνησα για Α1 λίγο το καθόλου τη σφαγή τη Κίμης. Την είδα σήμερα, ναι. Την είδα σήμερα λίγο τα τελευταία λεπτά. Με και ο πρόεδρος είπε, αφήστε επιτέλους μικρούς να κερδίσουν. Ναι.
Ο πρόεδρος, ο οποίος βέβαια είναι επιρροής Ολυμπιακού, είναι η αλήθεια. Αλλά αγανάκτης ο άνθρωπος κι αυτός. Εντάξει, τώρα αυτό είπαμε, ας ψάξει λίγο η ΚΕΔ, να δει λίγο τι γίνεται, γιατί εντάξει, χαλαρά τα περνάμε αυτά τα μάτς. Αυτά τα περνάμε χαλαρά εδώ και χρόνια. Κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό. Ποιοι σφύριζαν χθες, δεν έχω και το site του ΕΣΑ και έχει πέσει από χθες και δεν έχω εικόνα από το. Μάλλον έπεσε από τα χτυπήματα του. Μπα, όχι. Χθες είχε πρόβλημα και σήμερα είναι εντελώς κάτω. Δεν ξέρω αν θα φτιάξει άμεσα, απλά το αναφέρω. Ήταν χθες τραγική διετσία πραγματικά και το έλεγα και χθες, γιατί πέρα ότι εντάξει, μπορεί να μην είναι μια ομάδα της πόλης, αλλά πρέπει επιτέλους αυτό να σταματήσει. Ναι. Ας δούμε και μια ομάδα να σπάει λίγο μια έδρα στο ΣΕΦ. Μετά λέγεται ο Ολυμπιακός έχει 122 παιχνίδια στο ΣΕΦ αίτητος, ο Παναθηναϊκός 235, ναι, πώς να μπορείς να κερδίσεις εκεί. Ναι. Πώς μπορείς να κερδίσεις εκεί όταν και να πας να κερδίσεις, γίνεται ό,τι γίνεται. Και το λέμε γιατί εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Κάποια στιγμή να δούμε να σταματήσει αυτό όμως. Ναι. Και χθες, εγώ επιμένω και ξαναλέω ότι πες ότι εκεί μη κέρδιζε. Πάλι ο Ολυμπιακός θα φορεί για να περάσει. Θα πήγαινε μέσα στην Καλκίδα και θα κέρδιζε. Αλλά. Συγγνώμη, είναι άστο κακό, να γίνει. Είναι κακό δηλαδή να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός. Μα όχι, αυτό λέω. Και αν δεν μπορεί, ας αποκλειστεί. Τι να κάνουμε. Αυτό. Γιατί το έχουμε δέσει και είναι κορδόν εδώ στη χώρα. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Είναι κακό να πάει μια μικρή, είναι κακό είναι το ένα, είναι κακό το άλλο. Γιατί ρε παιδιά είναι κακό. Ναι. Γιατί αν είναι καλύτερος ο άλλος. Γιατί είναι κακό. Ωραία, ας κερδίσει, τι να κάνουμε. Έτσι. Αφού εκεί ήταν καλύτερη χθες και άξιζε να κερδίσει. Εντάξει. Γιατί πρέπει δηλαδή πάντα να πιέζουν στους τελικούς εδώ και έχουμε βαρεθεί από το πότε είναι η τελική. Από το 93 τότε με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Το 94 που είχε πάει η ΑΕΚ. Δεν νομίζω να έχουμε μετά τα επόμενα χρόνια έχουμε δει κανέναν άλλο. Και τελικό. Τότε με την ΑΕΚ το 2000 πότε ήταν. Ένα, λίγο το ξεχνάω αυτό. Για σένα, για δύο, ναι. Στα τελευταία 20 χρόνια είναι 18 φορές ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 18 φορές. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το χειρότερο είναι βέβαια. Το χειρότερο είναι ότι το ξέρουμε και το περιμένουμε. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι στο τέλος παιχνίδι κάποιου μικρού με τον Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό πηγαίνει έτσι. Περιμένουμε όλοι ότι θα γίνει αυτό που έγινε χθες στο Ολυμπιακό Σκήμι. Δεν μας κάνει πλέον καμία εντύπωση. Δηλαδή μετά ο Ολυμπιακός θα παίξει με Προμηθέα Λαύρο, την ίδια τύχη θα έχουν. Και να σου πω κάτι, και με Ολυμπιακό και με πάω κάκι να βρεθεί, την ίδια τύχη θα έχουν. Αφού. Δηλαδή, γιατί πρέπει να όμως όνει και καλά να παίζουν αυτοί οι δύο στους τελικούς. Ποιος είναι ο κ. Σημεωνίδης, είναι παιδός. Κάτι να τους τιμωρήσουν οι διαιτητές αυτούς. Να τους τιμωρήσουν τους χθεσινούς. Ρε φίλε, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Μιλάς για μια ΚΕΔ η οποία. Μα ξέ, δεν ανακοινώνει τιμωρία. Φταίμε όμως, ρε φίλε, και εμείς. Δηλαδή χθες. Το μόνο που είδα για το μάτς ήταν η δήλωση του Πρόεδρου. Στο ναι. Μάτς έκανε χαρά. Κύριε, γλίτωσε την αυτοκτονία. Ποια αυτοκτονία, ρε παιδιά, σφαγή έγινε. Γιατί δεν γράφετε ότι έγινε σφαγή τη κοίμη τη κόρη στον Ολυμπιακό. Ναι. Θα μου πει εσύ να το γράψει. Ναι, ρε φίλε, εγώ θα το γράψω. Εγώ προσωπικά. Mm-hmm. Γιατί δεν το γράφει και εσύ όμως, ρε φίλε. Αφού το βλέπει, όλη η Ελλάδα το βλέπει. Έγινε, δεν είναι κάτι που το βλέπει. Παντούλη έκανε την μπάλα, πήγε μπάλα μπέξω και δώσαν φάλο στο Μακφάντερ. Που τον ακουμπάει, εντάξει, τον ακουμπάει, δεν είναι φάλο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή. Εντάξει, και αυτοί όλοι οι διαιτητές, δηλαδή ή μάρτον, ρε παιδιά. Ή μάρτον. Σας βλέπουνε. Δηλαδή, εγώ θέλω να δεις τα ονόματα του. Να πούμε κύριε Τάδε, κύριε Τάδε, κύριε Τάδε. Αφήστε τη σφυρίχτρα. Αφήστε την. Λοιπόν, περίμενα, θα το βρω τώρα. Δεν μπορώ να πω σάιτου εσάκι, κάτσε να πω στη. Όχι, αγανά, παραμονή. Πες, πραγματικά αγανάξα χτε. Ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε. Έτσι. Είναι συνθήκη πλέον κάθε φορά όταν κάποιος πάει εντάξει, να κερδίσει. Γίνεται στο πρωτάθλημα, κερδίζουν, ξέρω εγώ, εντάξει, ναι. Λες είναι καλύτερος, έχει πιο πολλά λεφτά. Αυτό με τα λεφτά το έχουμε κουράσει. Γιατί ξέρεις, το χρησιμοποιούμε και σαν δικαιολογία και η δική μας εδώ και χρόνια. Μεγαλύτερο μπάτζετ, παράγοντες, προπονητές, όλοι το χρησιμοποιούν. Μεγαλύτερο μπάτζετ. Εντάξει, οκ, okay. Μεγαλύτερο μπάτζετ δεν είπε κανένα στο αντίθετο και μπράβο του που έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ. Αλλά άμα ο άλλος είναι καλύτερος εκείνη τη μέρα, και είπαμε εμείς στο NBA οι Celtics έχουν το. 1/4 από όλους που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή που παίζει, ούτε το 1/4, το 1/6 πρέπει να είναι και πάνε και τελικούς. Ναι, αυτή και σου λέω. Καραμέλα στη. Εγώ δεν διαφωνώ. Το μπάτζετ, ναι, επενδύει, ρίχνει λεφτά και όλα αυτά. Πολύ ωραία. Άμα είναι χειρότερο, γιατί να μην χάσει όμως, παιδιά, τι να κάνουμε. Άμα ήταν καλύτερη εκείνη χθες. Λοιπόν, χθες οι διαιτητές ήταν Κορομιλάς από ό,τι βλέπω, Αναστόπουλος Αντώνιος και Ζαχαρής. Ζαχαρής, νομίζω είναι από εδώ. Κύριε, αυτοί οι τρεις. Κορομιλάς, ξέρω εγώ, και Ζαχαρής και Μπίτης, ποιος ήταν. Ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις. Ο Μπίτης ήταν στο ΠΑΟΚ. Αναστόπουλος Αντώνιος. Τέλος πάντων. Το αναφέρουμε, το έχουμε στο νου μας. Αφήστε το, κύριε, αφήστε το. Πάτε για κανένα ψάρεμα το καλοκαίρι. Ξέρω εγώ, πάτε κάτι άλλο. Αφήστε τη διαιτησία. Ναι. Αφήστε την ελληνική διαιτησία.
πάτε ψάρεμα, κυνήγι, ξέρω εγώ, βάψτε κανένα τείχο, κανένα σπίτι. Αφήστε την ελληνική διετησία. Στο μεταξύ, διαβάζοντα λίγο σήμερα. Και θα μου πει, θα σε ακούσει κανένα ζώο και θα σου ξαναβάλουν. Δεν είναι, θα σου ξαναβάλουν. Μ' αρέσει. Και θα πάλι τα είδα, λέμε. Δεν ξέρουμε, έχει κομισάριο κάθε φορά τη διετησία. Δεν ξέρουμε τι γράφει. Ωραία, στην έκθεσή του. Δεν το ξέρουμε τι γράφει. Τώρα, ένα από αυτού του τρει ή και οι τρει μπορεί να. Έτσι κι αλλιώ τώρα είναι playoff, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οι ορισμοί έχουν γίνει για την πρώτη φάση σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρουμε αν τιμωρούνται. Εικάζουμε με βάση τα όσα ξέρουμε ότι όταν δεν ορίζονται για μια διαγωνιστική, ότι έχουν μια σιωπηρή τιμωρία. Αυτό ξέρουμε από την ΚΕΔ. Δεν ανακοινώνεται ποτέ καμία τιμωρία, γιατί προφανώς δεν υπάρχει καμία τιμωρία. Και είναι κάπως έτσι η όποια τιμωρία. Δηλαδή είναι με σιωπηρό τρόπο, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί έτσι να λέει και κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι επιστρέφουν μετά από μια διαγωνιστικές. Δεν είναι, εντάξει. Τώρα απλά το συζητάμε, το λέμε έτσι, γιατί εντάξει, έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Και εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ, θα πάει με τον, Παναθηναϊκό. Αλλά γενικά το λέμε γιατί επιτέλους πρέπει κάτι να γίνει. Άμα θέλουμε να αλλάξει το μπάσκετ, λέμε ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, ανεβαίνει, ότι ο ΠΑΟΚ έχει καθαρές αποχρέσεις, ψάχνει να βρει ένα παράγοντα να κάνει το βήμα παραπάνω. Βλέπουμε τον Προμηθέα, βλέπουμε, ξέρω εγώ, το Λαύριο. Άμα θέλουμε να πούμε το βήμα παραπάνω, να κάνουμε το, πρέπει καταρχήν η διετησία να είναι 50 αρίσια. Έτσι, άμα η διετησία ξέρει ο μικρός ότι όπου και να πάει θα χάσει, γιατί δηλαδή να μην κερδίσει εκεί με τον Ολυμπιακό, άμα είναι καλύτερη. Και να προκριθεί κιόλας. Γιατί ναι, θα γίνει, μα άμα δηλαδή είναι καλύτερη, άστι να το πάρει, να το κερδίσει. Το θα μου πει καλά, καλά, ποιος θα κάτσει να δει Προμηθέας Παναθηναϊκός τελικούς. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, ποιος θα κάτσει. Δεν με νοιάζει ποιος θα κάτσει. Δεν με νοιάζει αν αυτό δεν το θέλουν κάποιοι. Δεν με νοιάζει αν θα κάτσει κανείς να δει το Προμηθέας Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Εγώ θα κάτσω. Φυσικά. Φυσικά. Δεν θα κάτσουν Ολυμπιακοί, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Αμένα το κάνετε μόνο για αυτούς που έχουν τηλεθέασεις. Αμα το πάμε έτσι. Με βάση τηλεθέαση. Τέλος πάντων, θα έχουμε να πούμε αρκετά και στην πορεία. Μετά τις 9 θα κάνουμε μια κουβέντα και με Βελιγράδι εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Έχουμε να πούμε και για. Ποιον έχει για, και για NBA. Ρε φίλε, δεν θα μιλήσουμε με συνάδελφο που είναι εκεί. Θα κάνουμε λίγο μια κουβέντα. Με απεσταλμένο της Νόβα, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι, ρε φίλε, Final Four της Ευρωλίγκας. Ό,τι και να γίνει. Ευρωλίγκα σε μια πόλη που ζει για τον μπάσκετ. Έτσι. Φωτογραφία έχεις δει σήμερα Σάρας με ο Μπράντοβιτς? Ναι, το είδα. Στο μεταξύ, το σκηνικό το οποίο έχει γίνει στην Εύξηστη, που είναι καταπληκτικό. Γιατί είναι πάνω στο κάστρο, στο Βελιγράδι. Εκεί, όταν ναι, είχαμε πάει πέρσι, στο Καλεμέγδαν, είχε σε ένα σημείο. Εντάξει, το κάστρο είναι πολύ μεγάλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φτάνει σε σημείο, βλέπει όλο τον ποταμό από κάτω, το ένα κομμάτι του Βελιγραδίου, ένα άλλο όσο προχωρά. Αλλά προχωρώντα μέσα στο κάστρο, κάτω, τότε γίνονταν γήπεδα μπάσκετ. Ανοιχτά. Ναι, ωραία. Νομίζω τώρα έχει ολοκληρωθεί αυτό το σκηνικό. Τότε που είχαμε πάει εμεί πέρσι. Όχι στο διαφημιστικό τη EuroLeague. Τότε έχουμε πάει πέρσι, περίπου Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά. Ξεκινούσε αυτή η διαδικασία και τώρα έγινε εκεί η συνέντευξη τύπου και είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο μέρος, έτσι. Εντάξει, με το κάστρο και τα γήπεδα μπάσκετ από κάτω. Οι άνθρωποι τώρα και στο θέμα του αθλητισμού είναι πολύ μπροστά σε αθλητική παιδεία. Ναι. Έτσι, αλλά και σε αυτό που λες ακόμα, δηλαδή με στο κάστρο πάνω γήπεδα μπάσκετ, από το να τα έχουν έτσι ρυπωμένα και διαλυμένα. Ναι, 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 πάρα έτσι, πολύ ωραίο. Το φτιάξαν ωραία, πάει και ο κόσμος κάθε μέρα, το κάναν και ωραίο το κάστρο, έτσι, ξέρουν να εκμεταλλεύονται για να αξιοποιούν κάποια πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα κάναμε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και τώρα ζουν εκεί ποντίκια, αρουραίοι. Σωστά. Βάζουμε τίποτα μετανάστες, πετάμε εκεί σαν ζώα να ζήσουν σε άθλιο μέρος χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Έτσι. Άλλα γκρεμίζονται, άλλα γίνονται, ξέρω, πάνε εκεί ναρκωμανείς, άλλα τα τρώει μαρμάγκα, άλλα γίνονται αποθήκες. Και μέσα σε όλα αυτά σήμερα, ρε φίλε, ένα σκηνικό το οποίο διάβαζα. Το Final Four 2019 θα γίνει στη Βιτόρια, σωστά? Ναι. Λοιπόν, διάβαζα ένα ρεπορτάζ του SDNA, το οποίο αναφέρει ότι η Turkish Airlines έχει κάνει παράπονα. Η Turkish Airlines, η οποία τα χώνει στην Ευρωλίγκα, έτσι. Τα χώνει full. Για τη Βιτόρια. Για τη Βιτόρια, γιατί δεν η Turkish Airlines δεν θέλει πτήση στη Βιτόρια. Λογικό είναι αυτό, λογικό, εντάξει. Ναι. Φοβερά πράγματα. Κοίτα, σου πει κάτι, είναι χορηγός που δίνει πολλά λεφτά. Βρεμπερτομέου, Uber, άλλο τώρα, τι να λέμε, δεν καταλαβαίνει κανέναν. Πού πα τώρα. Δεν καταλαβαίνει κανέναν, ό,τι γουστάρει κάνει. Να σου πει κάτι, ξέρω, η Βιτόρια είναι και δύσκολη να πα, δεν είναι εύκολο.
Και εκτός ότι είναι δύσκολο να πας, δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να φιλοξενήσει, ρε παιδί μου, και πολύ κόσμο, αν έχει όλες αυτές τις. Εντάξει, λογικά θα έχει. Λογικά θα έχει να φιλοξενήσει ξενοδοχεία και τέτοια λες. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο μεγάλη πόλη με το Βελιγράδι, Μόσχα, ξέρω όχι, και όλα αυτά. Μπορεί να έχει και δίπλα όμως, νομίζω και δίπλα πρέπει να έχει. Εγώ τον Μπιλμπάο, του Σοσιεδάδε και όλα κοντά είναι. Τέλος πάντων. Αλλά είναι δύσκολο για να πας μέχρι εκεί. Είναι κάτσε ρε Τζόρτζ, δηλαδή τόσα λεφτά δίνει η Τέρκης. Εντάξει, και το πας το Final Four εκεί. Να πας τουλάχιστον δύο πτήσεις, έτσι. Δηλαδή από Θεσσαλονίκη κάποιος να πάει Αθήνα, από Αθήνα να πάει στο Βαρκελόνη, Βαρκελόνη να πάει Βιτόρια. Ναι. Δεν η οποία Τέρκης στέλνει σχεδόν παντού και δεν στέλνει Βιτόρια, δηλαδή φοβερά πράγματα. Καλά, δεν είναι και μεγάλη τώρα. Εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα με το Hair Salon του Γιώργου Μάσκα να είναι μαζί μας. Στο κέντρο της πόλης του Γεωργίου Σταύρου 5, ο Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του σας περιμένουν σε ένα καλέσιτο χώρο με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες, προτείνοντάς σας απλές και πιο σύνθετες λύσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και τη δική σας προσωπικότητα. 2310-282-700, το τηλέφωνο επικοινωνίας, Facebook και Instagram, George Maskas Hair Salon. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ό,τι υπάρχει φυσικά και από Άρη. Και λίγο πιο μετά να μιλήσουμε και για Ευρωλίγα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπάσκετ City πάμε μέχρι και τις 10. Εδώ μαζί με Σταμάτη Μουρελή. FM και όλα τα μηνύματά σας στο 545-26 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και στην ομάδα μας την Μπάσκετ City, η οποία όπως βλέπετε το τελευταίο καιρό λειτουργεί με τα μεσονύκτια. Έτσι. Ενημερώνουμε. Είναι οι ώρες του Σταμάτη εκείνες, να ξέρετε. Με το που τελειώνει το. Ενημερώνουμε για τα μας. Εντάξει, είναι ωραία. Το Bleach Report έτσι που είναι πολύ γνωστό παγκοσμίω, βάζει ωραίες φωτογραφίες για τα μάτια. Ρε, πόσο κόσμο πρέπει να έχει εκεί πέρα, σατυρικό, έτοιμο, καλά, για να φτιάξει εντάξει, έτοιμα, για να τα φτιάξει αυτά. Επιτελεί ολόκληρο να έρχεσαι, ολόκληρη εταιρεία. Πρέπει να έχει 20-30 άτομα που να είναι έτοιμοι για animation σε ανα πάσα στιγμή. Τι είναι αυτές οι ολόκληρες εταιρείες τώρα που ετοιμάζονται και είναι στο δευτερόλεπτο που το βγάζουν σε. Σε τρία λεπτά μέσα έχει γίνει. Έχουν διάβασει εναλλακτικές, ξέρω εγώ. Θα γίνει σε αυτή την περίπτωση άμα κερδίσουν οι Celtics, τι θα κάνουν. Σε εκατομμύριο χτυπήματα έχει τώρα. Ψάχνει να βρει. Τι είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινήσαμε κάνοντας λίγο μια πρώτη αναφορά στα playoff της Α1. Μείναμε λίγο στο τι έγινε στο Ολυμπιακό Σκύμι αναμενόμενα. Πηγαίνοντας στα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, να δώσουμε το νεότερο ρεπορτάζ ότι ο Απόλλων Τσόχλας είναι εκτός της σειράς. Δεν θα παίξει το Σάββατο και ακόμα και γίνει παιχνίδι Δευτέρα πάλι δεν θα αγωνιστεί. Δεν έχουμε ακόμα ακριβή διάγνωση για το θέμα στο γόνατό του. Παραμένει ανησυχία, μένει ακόμα μία εξέταση για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο έχει ο Τσόχλας. Νομίζω ότι η επιμονή του χθες να παίξει ακόμα και μετά το χτύπημα δεν ξέρω αν μπορεί να του στοιχήσει κάτι παραπάνω. Απλά επειδή είναι σε ένα σημείο εκεί κάτω από το. Στο γόνατο, λίγο πιο κάτω, στο αριστερό του γόνατο, που χτύπησε. Η ανησυχία είναι μεγάλη. Απλά έκανε σήμερα μια μαγνητική, δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος. Σίγουρα είναι εκτός από το μάτς με την ΑΕΚ, ο ίδιος ζήτησε να ακολουθήσει την αποστολή και θα την ακολουθήσει για να είναι δίπλα στην ομάδα. Αλλά θέμα συμμετοχής του δεν υφίσταται. Φάση στην οποία τον έχει χτυπήσει ο Σάκοντα και ο Σάκοντα ζητάει τεχνική ποινή. Εντάξει, στο screen πάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι το νέο που αφορά τον Τσόχλα. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ και το δεύτερο παιχνίδι ξεκίνησε σήμερα βίντεο και προπόνηση, βίντεο ανάλυσης του πρώτου αγώνα και τακτική ενόψη του δεύτερου το Σάββατο στο ΑΚΟ. Ο ΠΑΟΚ οποίος αναχωρεί αύριο το πρωί στις 10.30 και θα κάνει το απόγευμα προπόνηση στο ΑΚΑ, στο γήπεδο του αγώνα με την ΑΕΚ. Τώρα, όσον αφορά τα χθεσινά, υπάρχει και τρίτο ημίχρονο, να το πω έτσι, με αφορμή το κλίμα το οποίο έβγαλε η ΑΕΚ αργά και αφορούσε την διαιτησία του αγώνα. Είναι πραγματικά τρομερό να κάνουμε κουβέντα για το ότι η ΑΕΚ διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Ταιριάζει τόσο πολύ με το σκηνικό που έγινε πριν 2 χρόνια ακριβώς. Ίδια φάση των play-off. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει μέσα στο ΑΚΑ στο πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ κάνει κάτι ανάλογο και τότε. Διαιτητής εκείνο το μάτς, ποιος ήταν ο Καρακάτσουνης νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς το διαιτητή. Κάνει κάτι ανάλογο και έρχεται στο παραδάκι δεύτερο παιχνίδι και η διαιτησία φυσικά την παίζει 90-10. Η ΑΕΚ κερδίζει και μετά έρχεται το τρίτο παιχνίδι στο ΑΚΑ. Τότε είχε με τον Σκοτσανίδη το θέμα με το μάτι του που δεν κατέβηκε να παίξει. Είχε αποβληθεί και ο Βασιλιάδης και είχε τιμωρηθεί. Α, τότε ήταν. Ναι. Και νίκησε η ΑΕΚ, έκανε το 2-1 και πέρασε στα ημιτελικά. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος που το κάνει αυτό η ΑΕΚ. Στοχεύοντας στο δεύτερο παιχνίδι εννοείται.
εκεί που σφυρίζει ο Σχοινάς, ο Σόμος και ο Παναγιώτου. Έχουν οριστεί αυτοί οι τρεις διαιτητές. Εγώ για να πω την αλήθεια μου, χθες ζώντας το παιχνίδι κιόλας από το γήπεδο, οι διαιτητές για 34-35 λεπτά άφηναν τις επαφές. Ξεκάθαρα. Άφηναν τις επαφές. Και επειδή ο ΠΑΟΚ, ειδικά στην έδρα του, παίζει πολύ στα όρια του φάουλ, να το πω πολύ απλά, γιατί έτσι ο τρόπος που αμήνεται, και εκτός έδρας το κάνει, παίζει έτσι πάλι στα όρια του φάουλ, διαιτητές οι οποίοι αφήνουν παραπάνω τις επαφές, αφήνουν να παίξει καλύτερη άμυνα. Όπως και έγινε χθες για τον ΠΑΟΚ. Τις επαφές άφηναν και για την ΑΕΚ όμως. Διαβάζω ότι υπάρχει φασαρία για το ότι ο Χάντερ βγήκε με 5 φάουλ. Ο Χάντερ, παιδιά, δεν μπήκε στο παιχνίδι ποτέ. Έκανε 4 φάουλ και μία τεχνική ποινή. Ήταν όλα τα φάουλ σωστά, τα οποία του δόθηκαν, και κατάφερε να τα κάνει μέσα σε 7-8 λεπτά συμμετοχή. Διαβάζω και για την τεχνική ποινή που δόθηκε στο Σάκοντα στο πρώτο ημίχρονο, η οποία μου έκανε και εμένα εντύπωση. Να σου πω γιατί μου έκανε εντύπωση όμως. Γιατί είχε προειδοποιηθεί ο Πάγκος της ΑΕΚ πριν ότι στην επόμενη διαμαρτυρία θα υπάρξει τεχνική ποινή, και μου έκανε εντύπωση ότι όντως στην επόμενη διαμαρτυρία υπήρχε τεχνική ποινή. Δηλαδή, πίστευα ότι το είπανε προς τον Σάκοτα και τους συνεργάτες του, για τα μάτια του κόσμου. Αλλά όντως, στη δεύτερη φορά που υπήρχε διαμαρτυρία, πιο έντονη από τον Πάγκο, υπήρχε τεχνική ποινή. Και επίσης, να φωνάξεις διαιτησία σε ένα μάτς που έχεις χάσει με 4 πόντους, να το καταλάβω και να πω εγώ ότι okay, έπαιξε διαιτησία έδρα. Πώς έχει παίξει έδρα όταν οι βολές είναι 20-29? Και 9 παραπάνω βολές η ΑΕΚ, οι οποίες είναι ουσιαστικά 18-29, γιατί οι δύο τελευταίες βολές του ΠΑΟΚ ήταν όταν η ΑΕΚ κυνηγούσε να κάνει φάουλ, οι δύο του Κόνιαρη στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ είχε 3 φάουλ περισσότερα. 24-21 ήταν νομίζω ο αριθμός. Δηλαδή είναι κουβέντα χωρίς λόγο. Και επίσης δεν ξεχνάμε τι έγινε στο τελευταίο πεντάλεπτο, που ο ΠΑΟΚ είχε πάει στους 10 και εκεί ξαφνικά οι επαφές σταμάτησαν να δίνονται ή δίνονταν μόνο στη μία πλευρά, που ήταν η επιθέση της ΑΕΚ. Ωραία. Οπότε η όλη κουβέντα, ξέρουμε γιατί γίνεται. Γίνεται για το δεύτερο παιχνίδι. Εγώ σέβομαι απεριόριστα τον Dragan Sakota και αυτά που έχει καταφέρει και έχει πετύχει και φέτος με την ΑΕΚ και γενικά την πορεία του στο μπάσκετ. Εντάξει, παίζουν για λίγο με το παιχνίδι αυτό της τακτικής. Μαζί σου. Αλλά χθες μπορεί ο Sakota να ήταν εκνευρισμένος. Ωραία. Από το ότι η ομάδα του έχασε, από το διαιτητή. Okay. Έχει τα παράπονά του. Αλλά το να έρθει στη συνέντευξη τύπου και επειδή περίμενε 3-4 λεπτά να έρθει από Παθεοδόρου, να έχει αυτό το ύφος και μετά οι απαντήσεις του να είναι σε αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να βγάλει την υποχρέωση και να φύγει, δεν τον τιμάει και πολύ. Δεν τον τιμάει. Ωραία. Το αναφέρω, το λέω, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι άλλος ένας προπονητής, ξένος προπονητής που πέρασε από την Ελλάδα. Έτσι είναι πάρα πολλά χρόνια. Έχει και με τον ΠΑΟΚ έχει μεγάλες επιτυχίες. Υπάρχει πριν εκνευρισμός και του okay. Βγήκε στραβά. Και καταλαβαίνω ότι έτσι κι αλλιώς είναι και σαν άνθρωπος λίγο πιο βαρύς, να το πω. Του βγήκε στραβά. Αλλά η συμπεριφορά του χθες δεν ήταν και η πιο. Δεν ήταν κανένα σε βαρύς. Είναι μια υποχρέωση και έμεινε ένα σεβασμός και στην αντίπαλη ομάδα και στους δημοσιογράφους και σε όλους. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή ότι. Εντάξει. Βγήκε ένα μάτς τραβά και στεναχωρέθηκα και θύμωσα και έκανα. Ναι. Δώσε λίγο, Χρήστο, ανέβασε λίγο. Λοιπόν, αυτό με το κομμάτι της διαιτησίας. Τώρα πηγαίνοντας στο αγωνιστικό, είδαμε δύο παιχνίδια χθες στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ένα μέχρι το 25 και ένα από το 25 και μετά. Ο ρυθμός με τον οποίο πεζόταν το παιχνίδι μέχρι το 25 βόλευε πάρα πολύ την ΑΕΚ, γιατί δεν έπαιζε, η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν αρκετά παθητική, οπότε η ΑΕΚ που έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο επίθεσης με πολύ ένας εναντίον ενός και γενικά με εκμετάλλευση των ατομικών στοιχείων των παιχτών της, το εκμεταλλεύτηκε. Ήταν διαρκώς μπροστά, δεν μπορούσε να ξεφύγει, αλλά ήταν μπροστά διαρκώς το σκορ. Από το 25 και μετά η κατάσταση άλλαξε με την είσοδο του Κόνιαρη, ο οποίος
ήταν, έβγαλε τρομερή ενέργεια στην άμυνα, έκανε ένα-δυο κλεψίματα, άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Για μένα η εικόνα του αγώνα αλλάζει σε μια τάπα του Κόνιαρη, ένα τρίποντο που βάζει μετά και λίγο πιο πριν, σε ένα κλέψιμο στο κέντρο που έχει καρφώσει ο ίδιος. Οι ξένοι της ΑΕΚ έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βάλουν τον λίγο κόσμο που ήταν στο παλατάκι μέσα στο γήπεδο. Και το λέω γιατί όταν ο James απαντάει σε 4-5 που τον βρίζανε μπαίνοντας στα αποδυτήρια και γυρνώντας στα αποδυτήρια, κάνει χειρονομία προς τον κόσμο. Είναι το κόκκινο πανί μετά και όλος ο κόσμος μπαίνει και μέσα στο μάτς περισσότερο από ό,τι ήταν μέχρι τότε. Σε γενικές γραμμές, το 78-4 ήταν δίκαιο. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν είχε πάλι τις γνωστές του τάσεις που τις έχουμε ξαναδεί, στο τέλος θα μπορούσε να έχει καθαρίσει και πιο εύκολα το μάτς από το 78-74. Είχε πολλά λάθη στο τέλος. Είχε πάλι διάφορους πρωταγωνιστές. Δηλαδή, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του Τεράν Πέτεγουεϊ, ο οποίος είχε 17 πόντους. Μπορεί στο τέλος, τέταρτη περίοδο, να μην είχε κανέναν, αλλά ήταν ίσως ο μοναδικός λόγος που ο ΠΑΟΚ ήταν κοντά στο σκορ. Γιατί ο Αμερικανός είχε πολλές φορές καθαρό μυαλό στην επίθεση. Μπορεί να μην ήταν τόσο εύστοχος, αλλά οι επιλογές του συνήθως ήταν καλές και διάβαζε καλά ό,τι του έβαινε η αντίπαλη άμυνα. Ο Γκος ήταν σταθερός με 16 πόντους και πολύ σωστό διάβασμα στη τέταρτη περίοδο. Και ο Μαργαρίς, στο διάστημα που ήταν μέσα, τελείωσε πολύ καλά φάση, είχε 13 πόντους. Ο Κόνιαρς τελείωσε με 11, έδωσε και 2 assist, πήρε και 4 rebound, να θυμάμαι καλά. Έκανε και ένα κλέψιμο, είχε μια τάπα, είχε 4 λάθη βέβαια. Κάποια από αυτά, ειδικά η μια πάση στο τέλος στο Λάκη Τζόνς, ήταν πολύ κακή. Αλλά μην μένουμε μόνο στην κακή πάσα του Κόνιαρη που συζητούσαμε χθες όλοι. Τις βολές στο τέλος που καθάρισαν το παιχνίδι, αυτός τις έβαλε. Έτσι, δεν είναι μόνο το στραβό και ότι αγχώθηκε όπως λέγαμε. Έτσι. Αν είχε αγχωθεί, θα είχαν και τις βολές. Βολές τις έβαλε όμως. Κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία του αγώνα χθες. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, με βάση τα όσα έχουμε δει φέτος, με τον μπάσκετ που παίζει αυτός και τον μπάσκετ που παίζει η ΑΕΚ, τα μεταξύ τους παιχνίδια όλη τη χρονιά και τη δεδομένη χρονική στιγμή στην οποία ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι όντως έχει μεγαλύτερο κίνητρο, γιατί η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το κύπελλο και το Champions League και ίσως και το πρωτάθλημα πλέον, όχι να μην την απασχολεί, αλλά να μην το έχει και τόσο μεγάλη προτεραιότητα. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει και το Σάββατο και εφόσον έχει καλή εικόνα να κερδίσει και εκεί το παιχνίδι και να το καθαρίσει. Αν δεν το καταφέρει, έχει και την δεύτερη ευκαιρία, τη Δευτέρα το απόγευμα στο παλατάκι. Πιστεύω ότι αν γίνει το 1-1 και πάει σε τρίτο παιχνίδι σειρά, δεν θα έχει 2.500 κόσμο το γήπεδο. Νομίζω θα έχει περισσότερο με την ΑΕΚ. Εντάξει. Και αν όντως έχει τόσο κόσμο, να έχει δηλαδή περισσότερο κόσμο και ένα έδρο, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αποκλειστεί από αυτή την ΑΕΚ. Καταλαβαίνω ότι στο μυαλό των περισσότερων, είναι ότι η ΑΕΚ είναι κυπελούχος Ελλάδος και έχει πάρει και τον μπάσκετ του Champions League, αλλά αγωνιστικά δεν είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Έχει πολύ καλές μονάδες, έχει ποιότητα ατομική που ανασημεία στο παιχνίδι τη βλέπει. Το ΠΑΟΚ ταιριάζει περισσότερο, φαίνεται. Ακριβώς. Και επειδή και ο ΠΑΟΚ έχει γεμάτο ρόστερ, παιδί μου, έχει 12 παίχτες. Δηλαδή μπορεί να κάποιος που θα κουραστεί ή τέλος πάντων θα είναι σε κακή μέρα, έχει κόσμο να τον αφήσει έξω και να του δώσει πράγματα κάποιος άλλος. Δηλαδή ο Ζάρας που το τελευταίο καιρό είναι σταθερά, χθες έπαιξε 7 λεπτά. Γιατί ο Πέτεγουεϊ ήταν σε καλή μέρα. Ο Κόνιαρης με το Κατσίβελο στο πρώτο ημίχρονο είχαν πρόβλημα. Στο δεύτερο όμως ο Κόνιαρης ανέβηκε πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή το ρόστερ του είναι γεμάτο, μπορεί να θυσιάσει πράγματα. Να σου το πω έτσι πολύ απλά. Yeah. Δηλαδή, ακόμα και σε μια μέρα που μπορεί ο Γκος να είναι σε κακή μέρα εκτελεστικά, δημιουργικά, μπορεί να το βρει από αλλού. Μπορεί να το βρει από τον Ζάρα, μπορεί να το βρει από τον Πέτεγουεϊ, μπορεί να το βρει από τον Κατσίβελο αν είναι σε καλή μέρα, που χθες δεν ήταν. Δηλαδή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και το γεγονός ότι είναι 3-0 με την ΑΕΚ μέχρι τώρα δεν είναι τυχαίο. Και τα τρία παιχνίδια που έχει κερδίσει ήταν καλύτερος. Και έπαιξε και πιο ορθολογικό μπάσκετ, γιατί αυτό που παίζει η ΑΕΚ πολλές φορές κάνει εντύπωση. Δηλαδή, χθες το δεύτερο ημίχρονο όταν έμεινε πίσω στο σκορ, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον 5-6 επιθέσεις που δεν υπάρχει πάσα. Δηλαδή, παίρνει την μπάλα ο Γκριν, παίζει ένα pick and roll, πολλές φορές χωρίς pick and roll. Ωραία. Για να βάλει καλά. Έτσι, ώρες άμαρχο μπάσκετ δεν είναι τώρα, εντάξει. Έτσι. Και η πορεία της φετινή βασίζεται κυρίως στα άτομα, δεν είναι σαν ομάδα, δεν λειτουργεί. Δηλαδή, ξέρω, σε ένα μάτσα θα κάνει ο Πάντερ ματσάρα, θα πάει 30 πόντους. Σε ένα άλλο μάτσα θα πάει ο Γκριν, θα βάλει 30 πόντους. Mm-hmm. Στα κρίσιμα δεν είναι αυτό που λέμε ομάδα. Έχει χρήσιμους παίκτες, έχει παίκτες που μπορούν να πάει στιγμή να βοηθήσουν, αλλά αν τραβήξουν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Οι δύο, ειδικά ο Γκριν με τον Πάντερ,
Έχει πολύ μεγάλο θέμα η ΑΕΚ. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και για μένα ένα θέμα το οποίο έχει η ΑΕΚ και το παρατήρησα και χθες. Η ΑΕΚ έχει μια τριάδα σέντερ η οποία είναι πολύ ποιοτική. Ο Χάντερ είναι καλός παίκτης. Ναι. Ο Μαυροειδής σε συγκεκριμένες πεντάδες, ανάλογα και τον αντίπαλο, επίσης ένας παίκτης μπορεί να χτυπήσει αντίπαλο. Ο Καβαδάς είναι καλός παίκτης. Είναι καλός σέντερ. Κι όμως και χθες το παρατήρησα και σε προηγούμενα παιχνίδια δεν μπορεί να σου εκμεταλλευτεί. Δηλαδή ο Καβαδάς όταν μπήκε. Έδωσε όγκο με στρέκετα, τελείωσε δύο φάσεις με κάρφωμα. Πήρε κάποια θετικά rebound. Και όμως μόνο το τράβηξε στο πάγκο, γιατί και ο Σάκοτα στο μυαλό του έχει και σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια που έχει κερδίσει, η ΑΕΚ φέτος κυρίως Champions League και στο κύπελο, είναι με αυτή την κοντή πεντάδα με τον James το 5. Ναι. Ο οποίος James ήταν πολύ καλός. Γιατί έχει προπονητή στο μυαλό του. Δεν είναι, έχει ποιοτική ομάδα, έχει ποιοτικούς ψηλούς. Έτσι, αυτό νομίζω το καταλαβαίνω καθένας, αλλά το θέμα είναι τι έχει στο μυαλό του ακριβώς Σάκοτα για εκείνο το διάστημα, για εκείνη την χρονική περίοδο. Βλέπεις ότι με τους ψηλούς, ενώ είπες ότι έχει ποιοτικούς ψηλούς η ΑΕΚ, δεν μπαίνει ιδιαίτερα πολλούς πόντους. Και... μα δεν τους ψάχνει και ναι. Θέλω να πω, το δεν τους ψάχνει πλέον στο μπάσκετ, να τους ψάχνει δεν εννοούμε δώσει την μπάλα στο πόστο να παίξει κολοκόλο και να βάλει καλάθι. Εννοούμε το να παίξει ένα pick and roll κάπως στοχευμένα να πάρει την μπάλα. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Πάκο με τον Μαργαρίτη, ας πούμε, που όντως κάνει ένα ρολάρισμα και παίρνει την μπάλα εκεί στη βολή. Και από εκεί είτε δημιουργεί, και είτε δημιουργεί με ένα τρίποντο στη γωνία για το συμπαίκτη που είναι ελεύθερος, είτε τελειώνει αυτός φάση. Δεν το ψάχνει καθόλου. Και δεν το ψάχνει γιατί δεν νομίζω ότι έχει δημιουργού στην περιφερειά της. Δηλαδή πλην του Ξανθόπουλου. Ο Γιάκ είναι αυτό που λέμε ότι όπως κάτσε βραδιά δεν έχει να κάνει με. Ακριβώς. Ότι έχει ένα προσανατολισμό αγωνιστικό, αμυντικό, επιθετικό και στοχεύει εκεί και προχωράει έτσι. Α, εκείνο που κάτσει μπάλα. Mm-hmm. Να κάτσει μέσα στον Κρίνι, να κάτσει στον Χάντερ, να κάτσει στον. Ξέρω εγώ, στον Μπάντερ, θα κάτσει στον έτσι, θα κάτσει στον αλλιώ. Όπως κάτσει η μπάλα, άμα μαζί και το μάτς. Mm-hmm. Έτσι για να τη βγουν στα παιχνίδια του κυπέλου τα δύο τα κρίσιμα που είχε, έτσι. Mm-hmm. Κυρίως στον τελικό. Την έκατσε μετά και σε παιχνίδια κλειδιά στην πορεία στο Champions League. Έτσι, μέσα στην Ήμπουρ για παράδειγμα. Έτσι, γιατί το ότι προκρίθηκε με συνδυασμό αποτελεσμάτων. Μετά τώρα στο τέλος που τις κάτσαν στο Final Four, εντάξει, το Final Four είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, όταν παίζεις ειδικά και στην έδρα σου, το έχουμε δει και εδώ με άλλες ομάδες και με τον Άρη, για παράδειγμα, τότε εδώ που είχε γίνει το Final Four. Γενικά, όταν παίζεις στην έδρα σου, έχεις ένα έξτρα πλεονέκτημα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ομάδα-ομάδα με τη λογική της ομάδας που εμφανίζει φέτος ο ΠΑΟ, για παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Συμφωνώ. Είναι μια ομάδα που άμα πιάσει τον Green, για παράδειγμα, και τον Μπάντερ, μετά πελαγούν, ψάχνονται. Παιχνίδι inside δεν έχουν. Ο Σάγκοτα προσπαθεί να βάλει και το γιο του να μπει στην όλη λογική της ομάδας. Αλλά δεν μπορεί και ο γιος του να σουτάρει τίποτα, και ο Λαριτζάκης να σουτάρει τίποτα, και ο Χάντερ και ο Γκριν, όλοι αυτοί. Εγώ νομίζω ότι σκοράρει 130 πόντους. Ο Ντούσαν Σάκοτα φέτος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Εντάξει, καλή είναι χρονιά του. Απλά καλή. Είναι ένα παιδί το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι από τις συνθήκες του αγώνα. Και χθες, ειδικά στη τέταρτη περίοδο, που ο ΠΑΟΚ το χτυπούσε διαρκώς στην άμυνα. Γιατί στην άμυνα έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει ούτε σε αλλαγές στα σκριν, ούτε άμα πλησιάσει το καλάθι και τον βάλει κοντά. Χθες λοιπόν που πάω στην περίοδο, εκεί που ξέφυγε στους 10 πόντους, τον χτυπούσε διαρκώς, είτε με τον Γκος, είτε με το πικ εντ ρολ με τον Μαργαρίτη, χάλασε το μυαλό του και στην επίθεση και δεν μπορούσε να βοηθήσει. Δηλαδή θυμάμαι μια φάση στην τέταρτη περίοδο που από το γρήγορο transition της ΑΕΚ έχει ελεύθερο τρίποντο, το σκέφτεται, ξέρεις, παίρνει την μπάλα, την ανεβάζει, την ξανακατεβάζει. Αυτό το κάνεις μετά, όταν θα σηκωθείς, 9 στις 10 φορές είναι έξω το τρίποντο και όντως το έχασε. Δηλαδή θέλω να πω ότι επηρεάζεται από αυτό το κομμάτι. Και επειδή είναι όντως αδύναμος κρίκος της ΑΕΚ στην άμυνα, και χθες ο Πάκο το χτύπησε πολύ στη τέταρτη περίοδο, δεν μπόρεσε να αποτελέσει άξονα επιθετικό. Γιατί όντως στα παιχνίδια που η ΑΕΚ έχει κερδίσει και τα μεγάλα ματσόλα, ο Σάκοτα είναι εκεί με σούτ. Η ΑΕΚ τα πήγε καλά στα νοκάουτ παιχνίδια, μα δεις, όλη τη χρονιά. Έτσι, τα παιχνίδια που είχαν τη λογική του νοκάουτ. Και δεν μπορείς να καλύψεις την απώλεια που λέει ο λόγος. Όπως το λέει το Σάββατο. Η λογική των Αμερικανών είναι τελείως διαφορετική στο πώς θα παίξουν σε ένα παιχνίδι και πώς θα παίξουν σε έναν άλλο. Και πόνταρε πολύ πάνω σε αυτό, πιστεύω εγώ, η ΑΕΚ. Και δημιούργησε μια ομάδα που αν με φαντάζει και είναι ως ένα βαθμό ασύνδετη. Δηλαδή οι γραμμές δεν επικοινωνούν στο βαθμό που θα έπρεπε μεταξύ τους, ούτε σε άμυνα της επίθεση. Βλέπεις ότι στα νοκάουτ παιχνίδια, στα κρίσιμα παιχνίδια, άμα δεις όλα τα παιχνίδια, πάντα υπάρχει ένας Αμερικανός που ξεχωρίζει. Έτσι. Εκεί ποντάρια, γι' αυτό έδωσε τόσα λεφτά για να πάρει τον Green και τον Hunter, γιατί ξέρουν ότι αν βρεθούν σε μέρα και κάνουν ένα καλό παιχνίδι, μπορούν να διαλύσουν την αντίπαλη ομάδα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι η διαφορά σε σχέση, για παράδειγμα,
με τον Άρη ή με τον Πάοκ, ας πούμε. Ο Πάοκ, εγώ θεωρώ ότι ο Γκούς είναι ένας παίκτης τέτοιος που μπορεί να κάνει είναι, ναι. την διαφορά σε ένα παιχνίδι. Έτσι, απλά είναι μόνο ο Γκούς, ίσως. Έτσι. Δεν είναι κάποιος που μπορείς να πεις από τους υπόλοιπους ότι μπαίνεις αυτή την, την γραμμή, αν θέλεις, αυτό το ράφι, ας πούμε, παιχτών. Η ΑΕΚ έχει 2-3 που είναι σε αυτό το ράφι, το θέμα είναι ότι δεν το κάνουν συχνά αυτό. Έτσι το κάνουν σε κάποια ιδιαίτερα παιχνίδια. Mm-hmm. Τώρα μέσα στην Ήμπο, ας πούμε, έβαλε ο Γκριν, ξέρω, 35-40 που είχε βάλει και πήρε η ΑΕΚ το συνέντεκα, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα με 2-1, με 2-0. Εντάξει, είπαμε και στην ΑΕΚ τώρα δεν του πει κανεί τίποτα άμα αποκλειστούν. Ναι, φυσικά. Με δύο τρόπια σε μια χρονιά. Με δύο τρόπια εδώ στην πόλη σε μια χρονιά. Έχουμε πολλά χρόνια στο να. Μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Α, καλά. Μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Έτσι, πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, μέσα μέχρι μια ομάδα που τα έκανε αυτά και να έβγαινε εκτό πλέον δεν την έλεγε κανεί τίποτα. Καλά, κοίταξε. Εμεί εδώ. Εντάξει, καλά, είμαστε και λίγο περίεργοι. Και εμεί τα κάναμε πάλι. Φασάρι, είμαστε και λίγο περίεργοι. Ναι, αλλά. Όχι, ξέρεις τι, συζητάω με πολύ κοσμητικά τώρα στα θέματα του Άρη και προσπαθώ να τους βάλω σε μια λογική, τους συζητάμε και στην εκπομπή εδώ, ότι μη βλέπει ότι το, αυτό που κάνω απέναντι πάντα είναι κακό, είναι καχύποπτο, σε αυτά και ό,τι κάνω εγώ είναι καλό. Και το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, όταν ήρθε ο Αγγελόπουλος, έτσι, και έβαζε λεφτά, πήγαν κάποιοι οι οποίοι τότε για να στηρίξουν το εγχείρημα Λάσκαρη και τη λογική του Λάσκαρη, ότι δεν βάζω λεφτά στην αρχή. Ξέρω εγώ και εμπιστεύομαι Έλληνες και όλα αυτά σχετικά τα, mm-hmm. τα περίεργα που έλεγε. Έτσι, λέγαν όλοι ότι φούσκα τον Αγγελόπουλο και πότε τα σκάσει και θα γεμίσει κρετινά και σιγά τι κάνει. Να τι κάνει. Mm-hmm. Έτσι, δεν είχε καμία ανάγκη να γίνει φούσκα γιατί είναι επιχειρηματίας αεκτής, το ξέρουν όλοι και το ξέρει και η Ελλάδα τουλάχιστον σε σχολείο το ξέρουν. Έτσι, που είναι και τι κάνει. Έτσι, και ο άνθρωπος από την αρχή ήθελε να βάλει κάποια λεφτά. Εντάξει, είναι νόμος να χάσει λεφτά. Όταν θα μπει σε αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, θα χάσει λεφτά. Πάλι σχετικά νωρίς πήρε κάτι. Έτσι. Άρα, μπράβο, πολύ νωρίς. Αγγελόπουλο, κάναμε πολλά χρόνια. Έτσι, οι οποίοι φεύγουν και αυτοί από τον Ολυμπιακό. Και από ό,τι βλέπω, ακούγεται Μαρινάκης και στα δύο θα είναι. Απλά θα είναι ο γιος του ένα και ο μπαμπάς του άλλο. Απλά τότε κάποιοι στον Άρη, έτσι φίλοι του Άρη και κάποιοι μέσα στη διοίκηση τότε, για να μην δικαιολογήσουν ο γιος του Λάσκαρης, δεν βάζει τόσα λεφτά. Έτσι. Λέγανε η φούσκα του Αγγελόπουλου, η φούσκα του Αγγελόπουλου. Επειδή κάνουμε εμείς επιλέγουμε έναν δρόμο, σημαίνει ότι ο άλλος ο δρόμος είναι Ελλάδος. Όχι. Ο Λάσκαρης επέλεξε έναν δρόμο για μένα. Σωστά έκανε ο Λάσκαρης. Αλλά έπρεπε να έχει αυτή τη συνέπεια και τη συνέχεια. Σωστά έκανε. Την πρώτη χρονιά, ναι, θα βάλεις ένα μικρό μπάτι να δεις τι γίνεται στην αγορά. Πώς κινείται το πρωτάθλημα, γιατί δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τίποτα από την Ελλάδα. Δεν ξέρεις από τον ελληνικό επαγγελματισμό τίποτα. Τίποτα δεν ξέρεις. Γιατί όταν έκανες δήλωση, όταν ήρθες για πρωταθλήματα, για τίτλους, προφανώς και δεν ήξερες τίποτα. Γιατί αν ήξερες, θα ξέρεις ότι για να πάρεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα στο μπάσκετ, πρέπει να κάνεις ομάδα με 20 εκατομμύρια. Για να νικήσεις τον αντίπαλο και τη διαιτησία. Τα ρεύματα το ξέρεις αυτό. Ναι. Κάνεις πρώτα μια ομάδα, καθαρίζεις κάποια χρήματα και σιγά σιγά βάζεις. Ο Αγγελόπουλος ταξίγει δίπλα το σάκο από την αρχή. Μπήκε σε αυτή τη λογική να βάλει χρήματα. Εντάξει, έκανε ό,τι έκανε. Συνέχεια θα δούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι κέρδισε δύο τρόπια. Η ιστορία έγραψε. Έτσι είναι. Δύο τρόποι, έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη, στην άλλη ομάδα, η ιστορία έγραψε 5 εκατομμύρια χρέη. Και ένα τελικό αποτυχία. Αποτυχία, ένα τελικό αποτυχία. Πραγματικά. Που έγινε δυστυχώς και η Θεσσαλονίκη και χάσαμε και το. Αν μπορεί να πει το πλεονέκτημα, να πάρει ο Άρης ένα τελικό κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Στο Αλεξάνδριο. Ναι. Και όχι σε αυτή τη στιγμή, με μια ομάδα μισοδιαλυμένη, με μια ομάδα που σούγα δεν είναι το φαβορή. Απέρασε ένα Παναθηναϊκό που εντάξει, είχε διαφορά ποιότητα τότε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πρώτη ώρα μαζί μας Δόξας με τα μπαχαρικά του και τα βότανά του. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανα είναι στο Δόξα εδώ και 40 χρόνια. Για εσάς που αγαπάτε τη μαγειρική, είτε στο σπίτι είτε στην εστίαση. Ολυμπίου Διαμαντή 21-23-15-56-46 και στο doxaspavlaspices.gr. Και η Autoclean Παντελίδης μαζί μας με μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο και γυάλιζο αυτοκινήτου και βιολογικός καθαρισμός. Όλα αυτά στη Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα 23-10-938-875. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας δεύτερη ώρα θα πάμε στο Βελιγράδι για να κάνουμε μια κουβέντα εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγα που ξεκινάει αύριο. You niggas
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Basket City πάμε μέχρι και τις 10. Νίκος Μοσχοβίτης, Σταμάτης Μουρελής πίσω από το μικρόφωνο. Κάναμε μια κουβέντα για τα πρώτα παιχνίδια της Α1 και ό,τι είδαμε χθες. Και αυτά περιμένουμε να δούμε φυσικά και το Σάββατο. Φυσικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι γεμάτο μπάσκετ. Μάλλον το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι γεμάτο μπάσκετ, γιατί είναι και το τριήμερο του Final Four της Ευρωλίγκας στο Βελιγράδι, εκεί που μπορεί να μην έχουμε ελληνική εκπροσώπηση φέτος, καθώς ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε με τη Ζαλγκύρης, ούτε ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε με τη Ρεάλ, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα Final Four το οποίο έχει την περσινή πρωταθλήτρια τη Φενέρμπαχτσέ, τη Ρεάλ Μαδρίτης που μπορεί φέτος να μην έχει πείσει και τόσο πολύ, αλλά είναι πάντα η Ρεάλ Μαδρίτης και έχει παίχτες που μπορούν να ορίσουν όχι μόνο παιχνίδια, πρωταθλήματα ολόκληρα, όπως ο Γιούλ, όπως ο Ντόντζιτς. Η Ζαλγκύρης, η οποία φέτος είναι η έκπληξη για τους περισσότερους, αλλά με βάση τον μπάσκετ που έπαιξε όλη τη χρονιά, είναι δικαιότατα στο Βελιγράδι. Και επίσης η Τσέσεκα, η οποία για αρκετούς είναι το φαβορί. Μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία παρουσία στα Final Four όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και φέτος ίσως από τις άλλες τρεις να είναι αυτή που διαθέτει τα πάντα. Δηλαδή να διαθέτει και μεγαλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερη ποιότητα, τέλος πάντων, για να διεκδικήσει το μεγάλο τίτλο της Ευρωλίγκα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον απεσταλμένο των καναλιών Nova Sports, τον Χρήστο τον Καούρη. Χρήστο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Όλα καλά. Τι κάνετε? Καλησπέρα, Χρήστο. Όλα μια χαρά. Σε κατάσταση το τελευταίες προπονήσεις των ομάδων, χαμόγελα λιγάκι ψεύτικα, λιγάκι αληθινά, κανείς δεν ξέρει. Okay. Όλοι έχουν αγωνία. Το Βελιγράδι έχετε προλάβει καθόλου να το δείτε ή είστε κατευθείαν στη δουλειά? Γιατί είναι που είναι μια ωραία πόλη, είναι και μπασκετική πόλη. Τώρα αυτό το τριήμερο θα είναι ακόμα καλύτερα, πιστεύω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μαζί με τον Δημήτρη Καρύδα ήμασταν τυχεροί που ήρθαμε την Τρίτη. Οπότε ό,τι και να γίνει την Τρίτη έχει πάντα χρόνο. Εντάξει, γιατί ναι, κάναμε διάφορα θέματα που προέκυψαν. Όπως μια συνέντευξη του Μίσκο Ρασμιά, το βρίσκει για το μέλλον του Δημήτρη Σπανούλη και για τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Αλλά χρόνο είχαμε για να μην πω ψέματα. Από σήμερα δεν υπάρχει πολύ χρόνο, γιατί υποχρεώσει είναι συνεχής με τους οπονείς κλπ. Αλλά το Βελιγράδι είναι πανέμορφο και ειδικά από τη στιγμή που μας έφτιαξε ο καιρός, είναι φανταστικά. Σήμερα ήταν και η συνέντευξη τύπου που έγινε σε εκείνο το τρομερό σημείο στο κάστρο πάνω στο Καλεμέγκταν. Και οι εικόνες που παίρνουμε είναι φοβερές και βέβαια. Με κορυφαία αυτή του Γιασικεβίτσιους με τον Ομπράντοβιτς. Δεν ξέρω τι κλίμα εισέπρεξες από εκεί, από τις δηλώσεις, από την παρουσία όλων των περισσότερων πρωταγωνιστών, τέλος πάντων, ενώπιση του Final Four. Να σου πω, είναι το ίδιο κλίμα που υπάρχει σταθερά όταν υπάρχει ο Ομπράντοβιτς στο Final Four, δηλαδή τις περισσότερες φορές. Γιατί δίπλα στον Ομπράντοβιτς, δηλαδή σε αυτόν ο οποίος έχει όσα κύπελλα πρωταθλητριών, έχει Ρεάλ ολόκληρη, 9. Mm-hmm. Και οι δύο ψάχνουν το 10ο, απλά η Ρεάλ το λέει δέσιμα. Είναι ο Μπράντοβιτς και τα παιδιά του. Αυτό μου θυμίζει κάθε φορά ο αέρας του, τη συνέντευξη τύπου. Απλά αυτή τη φορά ήταν και λίγο αλήθεια. Δηλαδή το είπε ο Βασίλης ο Σκουντής στη σχετική ερώτηση που έκανε και έπεσε το σχετικό γέλιο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση οι τρεις προπονητές οι οποίοι ήταν δίπλα στο πάνελ μαζί με τον Ζορτζ ήταν όντως παιδιά του. Όλοι έχουν υπάρξει ή παίκτες του ή συνεργάτες του, μιλώντας για Ιτούδη, Σάρα και Λάσο, λιγότερο ή περισσότερο. Ήταν όμορφη η ατμόσφαιρα, ήταν χαλαρή. Εντάξει, οι πρωτοεμφανιζόμενοι σε αυτή τη γιορτή, όπως ας πούμε ο Σαρούνος Γιασκεβίτσιος και ο Γιανκούνας, είχαν το αναμενόμενο άγχος και λίγο το μάγκωμα. Ο Ζώτης ήταν και στην πόλη του και έχει περάσει τόσες πολλές συνεντεύξεις τύπου που αισθανόταν λες και είναι στο σαλόνι του. Η Ρεάλ με το δικό της κλάσ που έχει πάντα, όπως και ο Ερμητής Ιτούδης μαζί με τον Τσάτσο Ροδρίγκες. Για να το πάμε λίγο στα μπασχετικά, έχεις παρακολουθήσει πάρα πολλά παιχνίδια φέτος και έχεις περιγράψει και πολλά παιχνίδια στα κανάλια Nova Sports. Εγώ έχω μια άποψη ότι το φετινό Final Four είναι πάρα πολύ μοιρασμένο μπασχετικά. Δηλαδή υπάρχει η ποιότητα και η εμπειρία της CSKA. Υπάρχει η Φενέρη, η οποία λόγω Μπράντοβιτς και Final Four εννοείται ότι πάντα είναι δυνατή. Υπάρχει μια Ρεάλ που έχει τον Ντόντσιτς και τώρα θα έχει και τον Γιούλ που έλειπε όλη τη χρονιά, αλλά είναι ο Γιούλ και τώρα έχει επιστρέψει. Και υπάρχει μια Ζαλγκύρης η οποία καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν έχει παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Οπότε η αφετηρία, τουλάχιστον πριν τα παιχνίδια και στη θεωρητική κουβέντα που κάνουμε εμείς,
είναι σχεδόν ίδια. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Κοίτα, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ ιδιαίτερα. Mm-hmm. Κυρίως γιατί προφανώς καλά πράγματα έχουν κάνει όλοι για να βρίσκονται εδώ. Είναι αδύνατο να μην βρει κανείς κάτι να στολίσει τους τέσσερις ημιφιναλίστ, γιατί αλλιώς δεν θα έφταναν όσο εδώ και όντως είναι τέσσερις πολύ καλές ομάδες. Απλά θα έβαζα τη Ζάλγκηρη σε ένα μονοπάτι, ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, αν και είναι η αγαπημένη μου ομάδα της φετινής σεζόν, όχι μόνο γιατί έχει τρυπήσει το ταβάνι της, αλλά γιατί παίζει και ένα μπάσκετ το οποίο δίνει μια νέα πρόταση, όχι απαραίτητος πρωτοπόρα, αλλά πολύ φρέσκια, πολύ τολμηρή. Και είναι ένα πράγμα που τα outsider δεν έχουν συνηθίσει να κάνουν. Δηλαδή, τα outsider έχουμε συνηθίσει να παίζουν ένα τύπο μπάσκετ, να δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην άμυνα, να προσπαθούν συνεχώς να κλέψουν τα παιχνίδια. Η Ζάλγκηρης με ένα από τα μικρότερα budget της Ευρωλίγκας δεν προσπαθεί να κάνει αυτό. Προσπαθεί να την κερδίσει με την επίθεσή της, να χτυπήσει κάθε φορά εκεί που έχει τα δυναμία, με τη φιλοδοξία της και με το αυτό που είπε ο Σάρα σήμερα, σωστό μπάσκετ. Τώρα το σωστό είναι μια σχετική έννοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό εμένα μου έχει κλέψει λίγο την καρδιά η Ζάλγκηρης. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Θα πρέπει να πάει κάποιος πολύ μακριά το 2003 στη Κύπερ Μπολόνια για να βρει ένα τέτοιο τύπο outsider το οποίο πέρασε στον τελικό. Αν και σκεφτεί κανείς την ΤΑΟΥ πριν από δύο χρόνια που δεν νομίζω ότι ήταν μια ομάδα καλύτερη από άψη ονομάτων και ειδικού βάρους από την τωρινή Ζάλγκηρης δεν πήγε. Έστω και στα σημεία με τη Φενέρβαχτε. Η Παρτίζαν το 2011 δεν πήγε. Τέτοιου τύπους ομάδες οι οποίες φτάνουν μέχρι εκεί, η Λοκομοτίβ Κουμπάν επίσης πριν από δύο χρόνια του Μπαρτζόκα. Φτάνουν εκεί αλλά τους παίρνει σχεδόν ένα ημίχρονο να συνηθίσουν ότι βρίσκονται στο Final Four, ότι εδώ δεν έχει δεύτερες ευκαιρίες και συνήθως δεν προλαβαίνουν με αυτή την έννοια. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω το παραμύθι της Ζάλγκηρης να ολοκληρώνεται. Αλλά νομίζω στα νύχια τον Μπράντο ήταν λίγο δύσκολο. Δίνεις κάποιο προβάδισμα σε κάποια από τις άλλες τρεις εν ώψη της τελικού και της κατάκτησης και όλας της Ευρωλίγκα. Μόνο να θεωρητικοποιήσουμε, να θεωρητικολογήσουμε μπορούμε. Να σου πω την αλήθεια εμένα, μετρώντας λίγο τις δυνάμεις όλων, γιατί θεωρώ ότι μιλάμε για ομάδες λίγο πολύ ισοδύναμες. Όλες έχουν τα θετικά τους σημεία, όλα θα βρούμε κάποια ψεγάδια. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι τρεις ομάδες είναι σχεδόν ισοδύναμες, πολύ ψηλά ποιοτικές και είναι θέμα ημέρας. Αλλά αν πρέπει να το δώσω επίπεδο διημέρου και αν συμφωνήσουμε, που δεν χρειάζεται κιόλας, αλλά ότι η Φενέρμπαχτε θα περάσει χωρίς να ξοδέψει πάρα πολλές δυνάμεις και πνευματικές και σωματικές στο τελικό. Mm-hmm. Αν υποθέσουμε ότι οποιονδήποτε κι άλλο κι αν βρει από τη Ρεάλ για την Τζεσικά θα βρει ένα πιο κουρασμένο αντίπαλο στην προσπάθειά του και στο να καταβάλει τον αντίπαλό του την Παρασκευή, νομίζω ότι Φενέρ έχει ένα μικρό πλεονέκτημα αν το περίσσευμα ενέργειάς της όντως αποδειχθεί τέτοιο. Αυτό συνέβη ας πούμε στη Μαδρίτη το 2015, όταν ο Ολυμπιακός ναι μεν έκανε υπέρβαση απέναντι στην CSKA, αλλά στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ, μια αφινιασμένη Ρεάλ η οποία είχε περάσει σχετικά εύκολα την Φενέρ, ήταν πολύ φανερό ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός άντεξε ένα. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα έγιναν καθοριστικά και κυρίως λόγω ενέργειας. Μήπως Χρήστο λίγο τη Ρεάλ, επειδή φέτος είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και συνεχόμενα προβλήματα κιόλας, μήπως την έχουμε αφήσει λίγο πίσω, γιατί πλέον έχει και το Γιούλ, ο οποίος Γιούλ, όπως και να το κάνουμε, είναι παίχτης που αλλάζει καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι. Μήπως την MVP έχουμε... πέρσι, να μην πούμε πολλά. Ορίστε. MVP, ναι. MVP πέρσι. MVP πέρσι, πολύ σωστά, ναι. Αλλά έλειπε μεγάλο χρονικό διάστημα, γι' αυτό το αναφέρω και επέστρεψε πριν λίγο καιρό στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Μήπως λίγο την έχουμε υποτιμήσει, να το πω έτσι, με βάση την εικόνα που είδαμε όλη τη χρονιά. Ναι, δεν έχει άδικο. Τουλάχιστον πάντως γνωρίζοντας και αυτοί που έχουν το νου τους, το μόνο που δεν θα έπρεπε να κάνουν και νομίζω ότι το μόνο που δεν κάνουν είναι να υποτιμήσουν τη Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει βρει κάτι από τη φετινή σεζόν και από όλους αυτούς τους τραυματισμούς και βγάλε τον Γιούλ απ' έξω, γιατί ξεκίνησε με χτύπησε ο Γιούλ αρχές του Αυγούστου, αλλά έστησαν μια ομάδα χωρίς τον Γιούλ, το ξέρανε, δεν συνέβη την πρώτη αγωνιστική. Αλλά όλα αυτά που συνέβησαν έδωσαν στη Ρεάλ κάτι που δεν είχε από τότε που την έχουμε ξαναδεί να πρωταγωνιστεί, δηλαδή από το Λονδίνο και μετά. Μια σκληράδα και μια προσαρμογή πέρα από την ποιότητα. Γιατί η Ρεάλ μια πενταετία τώρα σε κέρδιζε με την ποιότητά της. Σε κέρδιζε με τους δύο Σέρχιο, σε κέρδιζε με το πλήρες ρόστερ, σε κέρδιζε στους 100 πόντους πιέζοντάς σε παντού και αναγκάζοντάς σε λάθη. Φέτος η Ρεάλ αναγκάστηκε η ίδια, και ο Λάσο το έχει πει, να βρει πράγματα όπως σκληράδα, όπως πονηριά,
όπως να παίξω με 6 και 7 παίκτες και να τους απομυζήσω, προφανώς τίποτα από όλα αυτά γινόταν χωρίς τον Ντόντσιτ. Αλλά παρόλα αυτά αναγκάστηκε να βρει τρόπους. Δηλαδή κέρδισε την Κωνσταντινούπολη φέτος με τον Ταβάρες να κάνει δύο αντιαθλητικά φάουλ στην ίδια φάση και με τον Τόμκινς πεντάρι μαζί με τον 38χρονο Ρέγες. Θέλω να πω ότι βρήκαν μια πνευματική σκυράδα που τους κάνει ακόμα πιο επικίνδυνους επειδή φτάσαν ως εδώ. Γιατί τώρα έχουν και το Γιούλ και έχουν και τις αποσκευές τους όλες αυτές τις γρατζουνιές σεζόν που θα τους φάνουν χρήσιμες. Έχεις δίκιο πάντως ότι την υποτιμούμε λίγο γιατί έφτασε λίγο δύσκολα ως εδώ και με τον αέρα των άλλων της Φενέρας που έτσι είστε. Για Ντόντσιτς, τι ακούγεται τώρα, γιατί είναι πρόσφατο και το draft που έγινε πριν μερικές ημέρες με τους Phoenix Suns να κερδίζουν το νούμερο 1 με τον Κοκόσκοφ να είναι στους Suns. Τι ακούγεται εκεί, υπάρχει έτσι λίγο, γιατί Σερβία εκεί είναι χώρα που λαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα. Θα αντιλαμβάνεται διαφορετικά ίσως και να υπάρχει λίγο παρασκήνιο και λίγο τσομπολιό. Τι γίνεται, απακούγεται. Να σου πω, δεν υπάρχει ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο κουτσομπολιό σχετικά με τον Ντόντσιτς δεν υπάρχει γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, μέχρι τώρα όλα τα mock draft, δηλαδή οι υποθέσεις και οι θεωρίες γύρω από τον draft τον έφεραν στο νούμερο 2, αλλά ο συνδυασμός και του Phoenix που ήταν το πιθανότερο στο νούμερο 1, αλλά κυρίως η πρόσληψη του Γκόργο Κόστο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της Αριζόνα, με τη συνεργασία του Κοκόσκοφ με τον Ντόντσιτς σε επίπεδο Σλοβενίας, δεν μοιάζει πάρα πολύ πιθανό από την άποψη ότι σαν χρειάζονται πολύ περισσότερο ένα ψηλό και υπάρχει διαθέσιμος τέτοιος για την ομάδα τους, αλλά την άλλη ο παράγοντας Κοκόσκοφ, δηλαδή έτυχε να δω χθες αμερικανικά μέσα και ήταν η πρώτη φορά που είδα ότι ο Ντόντσιτς μετακομίζει ως πιθανότερη επιλογή στο νούμερο 1 ακριβώς λόγω του προπονητή του. Αλλά πολλή κουβέντα δεν υπάρχει εδώ για το Ντόντσιτ και ο ίδιος δεν, δηλαδή απορρίπτει κάθε τέτοιου είδους συζήτηση και λογικό είναι από τη στιγμή που εντάξει, θέλει να κλείσει μια χρονιά στην οποία ήταν ο ηγέτης της Ρεάλ, πήρε το Ευρωμπάσκετ, μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα και να γίνει και νούμερο 1. Δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει ένας πιτσιρικάς που θα ξεκινήσει στα 10 του χρόνια, αυτό θα το κάνει μέσα στα 19. Λογικό, θα είναι ονειρική χρονιά. Όντως. Χρήστο, κάνουμε κουβέντα τώρα εμείς για το Final Four της Ευρωλίγκα, Έλληνες δημοσιογράφοι, με έναν Έλληνα απεσταλμένο στο Βελιγράδι, χωρίς ελληνική ομάδα όμως φέτος. Ποια είναι η άποψή σου, γιατί πιστεύεις ότι καμία από τις δύο ελληνικές ομάδες δεν κατάφερε να είναι στο Βελιγράδι? Γιατί κανείς δεν ήταν όσο έτοιμος απαιτούσε η στιγμή όταν ήρθαν τα play-off. Δεν υπάρχει άλλη ανάγνωση. Και έτοιμος σημαίνει σωματικά, βλέπω ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που και τραυματισμοί υποτιμήθηκαν, αλλά και το ιατρικό team φαίνεται πια ότι δεν έκανε τη δουλειά που θα έπαιρνε το Γιάννη Σφαιρόπουλο σε θέση να είχε όλο το υλικό του διαθέσιμο και κάποιες αστοχίες οι οποίες σε ένα βαθμό είναι δικαιολογημένες, σε κάποιον είναι δακτυλοδεκτούμενες γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων παικτών του Ολυμπιακού δεν έδωσε αυτά που θα ήθελε ο ελληνικός κόσμος για να φτάσει ως εκεί. Εντάξει, υπάρχει πάντα η δικαιολογία του Ολυμπιακού που λέει ότι είμαι μια ομάδα η οποία σταμάτησε στο 3 και όταν ήμουν υγιής και φορμαρισμένη κέρδισα δύο φορές τη Φενέρμπαξη και δύο φορές τη Ρεάλ. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Αλλά από τη στιγμή που στα play-off ένας οργανισμός σαν τον Ολυμπιακό που είχε ανάγκη να αισθάνεται όλος μαζί ζωντανός, υγιής και ικανός να παίξει στο όριο, ήταν ικανός να παίξει μέχρι το 30-40% και μπορεί και τόσο, νομίζω ότι δεν ήταν έκπληξη. Τα ειδικά μου προγνωστικά έλεγαν Ζάλγκυρης ακριβώς γιατί ο Ολυμπιακός έδειχνε έτοιμος να καταρρεύσει. Του είχε ξανασυμβεί στη σεζόν το Γενάρη και του συνέβη άλλη μια φορά τον Απρίλιο. Ήταν κάτι που είχαμε ξαναδεί δηλαδή, όταν το Γενάρη είχαν το ένα μάτσο το άλλο. Ο Παναθηναϊκός έπεσε σε μια παγίδα απέναντι σε μια ομάδα η οποία είχε δικαιολογία στο μυαλό της ότι δεν θα έπεφτε κανείς πάνω της να την φάει αν θα αποκλειόταν. Η Ρεάλ, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ο Λάσο τους είχε αποφαρτήσει τελείως και να χάσουμε 3-0 τη σειρά δεν πειράζει, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Ο Παναθηναϊκός μπήκε, έπεσε στην παγίδα του δεύτερου παιχνιδιού και μετά δεν ήταν αρκετά σκληρός, δεν ήταν αρκετά έτοιμος προκειμένου να γυρίσει τα πράγματα. Λεπτομέρειες μεν, αλλά τις λεπτομέρειες είναι το Final Four, ειδικά όταν έχεις να σηκώσει ένα βάρος 5 χρόνια χωρίς Final Four. Άλλοι δεν το έχουν αυτό. Ο Παναθηναϊκός το κουβαλάει κάθε χρόνο. Είναι σημαντικό. Όσον αφορά εκεί τους Σέρβους, δεν θα υπάρχει ομάδα. Δεν υπάρχει ομάδα στη Σερβία φυσικά, αλλά δεν υπάρχει ούτε και ελληνική ομάδα. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Ολυμπιακός, σίγουρα ο κόσμος εκεί λόγω του Ερυθρού Αστέρα θα ήταν διαφορετική η κατάσταση. Πώς αντιμετωπίζει, τι γίνεται με τα εισιτήρια με αυτά, τι ακούτε εκεί?
Σήμερα με το δικό μου ρεπορτάζ, το μεγαλύτερο μέρος της Stark Arena αύριο θα είναι κίτρινο και μπλε. Δηλαδή οι φίλαθλοι της Φενέρμπαρτσε που σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα φτάσουν τις 7 ίσως και τις 8.000 αύριο στο Βελιγράδι και για ένα πάρα πολύ μεγάλο γήπεδο. Επίσης οι Λιθουανοί δεν είναι ακριβώς σίγουροι για το ποιοι θα έρθουν. Έχουν ακουστεί πολύ ωραία πράγματα, εντάξει, ότι υπάρχει τέτοια κινητοποίηση εδώ και είναι τόσο κοινωνικό γεγονός όλο αυτό που συμβαίνει πέρα από το στενό αθλητικό, που θα έρθουν εδώ πολιτικοί από τη Λιθουανία, θα έρθουν pop star και διάφοροι celebrities, έχουμε... γενικώς όλο ο κόσμος από τη Λιθουανία θα είναι εδώ. Μάλιστα. Εντάξει, για τους Λιθουανούς τώρα κατά τα άλλα δεν ξέρω, εντάξει, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, δηλαδή λίγοι Ρώσοι και Ισπανοί που έρχονται εδώ και οι... Οι Σέρβοι θα συμπληρώσουν το παζλ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι οι Σέρβοι υποστηρίζουν κάποιον περισσότερο. Σίγουρα τον Ομπράντοβιτς, όχι του Ερυθρού Αστέρα, αλλά ο Ομπράντοβιτς θα έχει ένα κομμάτι του λαϊκού ερίσματος. Μάλιστα. Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλά να περάσετε και καλή δουλειά. Να είστε καλά, παιδιά. Το επόμενο τριήμερο. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Χρήστο Καούρη από το Βελιγράδι, απεσταλμένο των καναλιών Nova Sports. Αύριο πρώτο. Ημιτελικός ανάμεσα σε Ζαλγκίρις και Φενέρμπαχτσέ στις 7, στις 10 ο δεύτερος ανάμεσα σε Τσέσεκα και Ρεάλ Μαδρίτης. Κάνε μια ωραία κουβέντα λίγο να μπούμε σε αυτό στο κλίμα του Final Four, γιατί η αλήθεια είναι ότι από στιγμή που δεν υπάρχουν ελληνικές ομάδες δεν υπάρχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από την αλήθεια, ναι. Αλλά το Βελιγράδι αυτή την εποχή κιόλας, φίλε, άμα έχει καλό καιρό. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι όποιος είναι το δει του Final Four θα το δει. Είτε ναι, καλά, εννοείται, ναι. Ο Ολυμπιακός ήταν το Παναθηναϊκός, είτε δεν είναι κανείς. Mm-hmm. Εντάξει, θα το βλέπε. Γιατί είναι Final Four, εντάξει, είναι μεγάλες ομάδες όλες. Πιστεύω ότι και πολλοί μέσα τους θέλουν να δουν τον Ζαλγκίρις Σάρας να προχωράει. Ναι. Να σπάει λίγο αυτή ναι, την γιατί ιστορία. Είναι η έκπληξη τέλος πάντων. Είναι η... Ναι, να σπάει λίγο αυτή την ιστορία όλη με ο Μπράντοβιτς, με Τσέσεκα, με Ρεάλ που... Ό,τι και να είναι Real, έτσι τα τελευταία χρόνια πάντα είναι σε, όλη την, σε αυτήν την ιστορία πολύ ψηλά. Πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Εντάξει, τώρα εκεί οι Σέρβοι θα είναι μένουν με ο Μπράντοβιτς Παρτιζάν, το Ερυθρού δεν ξέρω. Εντάξει, έχουν και θέματα εκεί οι Τούρκοι με τους Σέρβους γενικά στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε βέβαια να μην γίνει το παραμικρό, γιατί δεν γίνεται βέβαια, να πούμε την αλήθεια. Οι Λιθουάνοι έχουν τη δική του γλυκιά τρέλα, γιατί πραγματικά είναι γλυκιά τρέλα το Λιθουάνο για τον μπάσκετ. Έτσι το λατρεύουν εκεί και όπως άκουσες που είπε και ο Χρήστος, θα πάνε pop star, θα πάνε πολιτικοί, θα έχει πολύ λαό και θα έχει, εγώ πιστεύω, και πολύ λαό από τη Ζαλγκίρις. Έτσι για τα δεδομένα, δηλαδή τώρα για να φύγεις από τη Λιθουανία να δεις Σερβία δεν είναι και μικρό ταξίδι. Εντάξει, η Τουρκία είναι δίπλα. Έτσι δηλαδή Κωνσταντινούπολη Βελιγράδι είναι ξέρω 2 ώρες. Το Λιθουανία. Ναι, είναι πίσω. Το Λιθουανία Βελιγράδι δεν είναι εύκολο. Ναι. Ταξίδι, δεν είναι έτσι εύκολα. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ νομίζω θα δούμε ένα καλό φαναρφωνικό. Εγώ νομίζω θα δούμε και καλά παιχνίδια. Ναι. Τουλάχιστον όλα αυτά θεωρητικά τώρα, έτσι, γιατί την ώρα των αγώνων δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω θα δούμε και καλά παιχνίδια και πολύ κλειστά παιχνίδια. Εγώ έτσι νομίζω, είναι πάρα πολύ ισορροπημένα. Ο Χρήστος μας είπε ότι θεωρεί ότι ο Ζαλγκίρις είναι λίγο πιο πίσω, που okay, είναι, αλλά νομίζω ότι μπασκετικά είναι σε θέση να το ίσως και εντάξει, είναι αυτό. Πιο πίσω, ναι, αλλά. Είναι ένα παιχνίδι, ένα Σαββατοκύριακο, ουσιαστικά ένα διήμερο. Αν θέλεις που, εντάξει, πολλά μπορούν να γίνουν. Σίγουρα η Τσέσεκα, η Φενέρμπαχτσέ είναι το φαβορή. Έτσι δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά δεν μπορείς να αφήσεις εκτός της Ζαλγκίρις που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει φέτος. Έτσι. Και το όποιο έλλειμμα εμπειρίας έχει, που φυσικά και το έχει, νομίζω ότι μπορεί να το καλύψει πάρα πολύ καλά. Μπασκετικά, γιατί είναι μια ομάδα που μας το είπε και ο Χρήστος Καούρης ότι προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι ότι παίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο μπάσκετ και έτσι πορεύεται. Έχει κάποιες αρχές, αλλά έχει τον τρόπο να προσαρμόζεται πολύ εύκολα. Λοιπόν, φτάσαμε παρά 25 σχεδόν. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι άλλο υπάρχει από μπασκετικό ρεπορτάζ. Να κάνουμε και αναφορά στο NBA που χθες δεν δικαιωθήκαμε στα Μανιμούρια Λίνια, αλήθεια, που έγινε το 1-1 και έγινε και σχετικά εύκολα το 1-1. Καλά, με Γιώργος Αγώνα να φωνάζει και να λέει ότι οι Warriors φάγανε σφαγή, να ξέρει. Τι? Ότι οι Warriors φάγανε σφαγή, έλεγε. Ποια σφαγή τώρα? Εντάξει, παίξανε, αφήσαν το σκληρό γενικά παιχνίδι και παίξανε οι Rockets. Πολλούς αγκώνες, λέει, έβγαζε ο Harden και ο Paul. Εντάξει τώρα. Άμα ξέρετε εκεί, όταν ο PJ Tucker έχει 6 τρίποντα, 5 τρίποντα και στάρει όλα ελεύθερος. Ναι, σωστά.
τι να λέμε τώρα, εντάξει, δεν είναι και οι Ρόκετς τώρα καμιά. Απλά οι Ρόκετς χθες ήταν τσαμπουκά, το πούμε μετά. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι εκπομπής, Basket City μέχρι και τις 10. Τελευταίο κομμάτι που έχουμε να αναφερθούμε πριν πάμε στα του NBA. Χθες υπήρξε νίκη εκτός από τον ΠΑΟ και για τον Ηρακλή επί του Απόλλωνα Πάτρας. Μείωσε σε 2-1, παρότι ήταν πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Ηρακλής μείωσε σε 2-1. Εύκολη νίκη για τον Ηρακλή χθες στο Ιβανόφιο. Επί του Απόλλωνα Πάτρας, ο οποίος δεν είναι η ομάδα που ήταν στην κανονική περίοδο. Καθώς και ο Νίκος Οικονόμου έχει φύγει από τον πάγκο του και το τελευταίο καιρό φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια οικονομικά προβλήματα. Σήμερα κυκλοφορεί μια φήμη ότι κλείνει προπονητή μέχρι το Σάββατο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Ναι. Με το όνομα του Θανάση του Γιαπλέ να παίζει περισσότερο, αλλά δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση μέχρι τώρα. Ο Ηρακλής, ο οποίος αναχώρησε σήμερα για την Πάτρα. Να πάρει το Γιαπλέ, τι θα προλάβει. Αυτό λέω, δεν ξέρω τι προλαβαίνει να κάνει. Δεν λέει, πλαγωθήκανε οι παίκτες μεταξύ τους. Ναι. Ο Ηρακλής, ο οποίος αναχώρησε σήμερα για την Πάτρα, θα κάνει αύριο προπόνηση στο εκεί. Μην έχει τη μετακίνηση δηλαδή κοντά στο παιχνίδι. Και το Σάββατο είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, το οποίο εκεί καλύτερα να κάνει πια το επόμενο. Αφού από τη στιγμή που έκανε το πρώτο, το 2-2. Να μειώσει, να κάνει το 2-2. Αν κάνει το 2-2, νομίζω ότι γυρνώντας σειρά ξανά στο Ιβανόφιο πια σε τρίτο μάτς, σε ένα γεμάτο Ιβανόφιο, θα μου φανεί πάρα πολύ μεγάλη αυτοκρισία να μην περάσει την επόμενη φάση για να παίξει είτε με τον Χολαργό, ναι, είτε με τον Εθνικό. Χολαργό, ο οποίος νίκησε χθες, έκανε το 2-1. Δεν να περάσει ο Χολαργός, γιατί με μία νίκη τελειώνει. Ακριβώς. Για τον Χολαργό τον έχει. Μια που μιλάμε για Α2, να πούμε ότι ο Κλάρκ δεν άρχισε να. Δεν θα ξεκουραστεί πολύ το καλοκαίρι, γιατί έφυγε κατευθείαν για Γαλλία. Σοπαρέ. Θα συνεχίσει στην Ορλεάν, ναι, στην Α2 της Γαλλίας. Να χαρά. Μέχρι το τέλος χρονιάς, έτσι κατευθείαν εκεί. Γιατί τελείωσε εδώ το ποτάθημα. Θα πάει να βγάλει κανένα μήνα. Έτσι, καλά λεφτά. Μια χαρά ο Κίγη Κλάρκ. Ναι. Έτσι, γιατί πραγματικά έκανε και μια εκπληκτική γωνιά φέτος στον Περιστέρι. Και με ένα πόδι, δεν έχει ανάγκη. Έτσι. Δεν έχει ανάγκη τα δύο. Σε άλλες ειδήσεις, λίγο πριν πάμε έτσι για τον Άρη, λίγο να πούμε ότι στην Αθήνα το κλειστό και στα Ηλίσια θα ονομαστεί Αντώνης Φώτσης. Από ό,τι βλέπω εδώ, το κλειστό γυμναστήριο Ηλισίων θα ονομαστεί σε δημοτικό γυμναστήριο Αντώνης Φώτσης. Έτσι, ο Φώτσης, ο οποίος και πραγματικά τον τιμάει αυτό, έτσι, πέζεψε να κλείσει την καριέρα του στον Ηλισιακό από όπου ξεκίνησε. Έτσι. Και παίζει πώς λέγεται η κατηγορία τώρα. Αλφα Εσκανά. Εσκανά. Έσκα, όχι. Έσκα, ναι. Στην Έσκα, ναι. Εκεί. Έτσι. Και πραγματικά τον τιμάει αυτό, πραγματικά. Όπως και στο Εγάλο που είναι ο Καλλινικίδης που, εντάξει, είναι παίξη που ξεκίνησε από το Εγάλο, έπαιξε Α1 ακόμα με το Εγάλο. Έπαιξε Α1, μάλλον όχι με το Εγάλο. Έπαιξε Α1. Και ξαναγύρισε και αυτό στο Γάλλο να κλείσει και για την καριέρα του. Και μάλιστα έκανε και ένα ωραίο post ο Καλλινικίδης μερικές μέρες. Σταματάει ο Τσαλδάρης, σταματάει ο Μπάρος, σταματάει ο Κόλισον. Θα ασχοληθεί με μένα, έγραψε. Ναι. Γι' αυτό θα παίξει όλο ένα χρόνο. Ναι. Πραγματικά είναι ωραίο αυτό, έτσι, για να επιστρέψει εκεί που πας. Γιατί δείχνει ότι δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε. Και ο Φώτης, ειδικά με αυτή την καριέρα που είχε, μπορούσε πολύ εύκολα να μην. Να σταματήσει και να μην πάει τώρα. Και να μην πάει να παίξει τώρα στην ΕΣΚΑ. Ναι. Εντάξει, που εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Τελείως διαφορετικά. Αλλά κοίταξε, όσοι γνωρίζουν το Φώτση, ξέρουν για τι περίπτωση ανθρώπου μιλάμε. Δηλαδή, είναι από τους ωραίους τύπους. Ναι. Δηλαδή, αυτοί που τον ξέρουν δεν τους έκανε εντύπωση ότι παρότι ήταν σε παραγωγική ηλικία, μπασκετική, κύριε παιδί μου, δεν ήταν να πει, ξέρω εγώ, 38 χρονών. Ωραία. Και ενώ έπαιζε στον Παναθηναϊκό, σου λέει, παιδιά, οκ. Ένα χρόνο σε Α1 ομάδα ο Φώτης είχε. Δεν και στο Παναθηναϊκό είχε εύκολα. Έτσι. Σε συγκεκριμένο ρόλο, όχι πρωταγωνιστικό. Ίσως, ναι, εντάξει. Σαν τον Αλβέρη, τα τελευταία του, να το πω έτσι. Σε καλό ρόλο σε Α1 ομάδα πιστεύω ότι είχε. Αυτός προτίμησε να σηκωθεί να φύγει για να πάει να παίξει στον Ισιακό. Μπράβο του. Εγώ, εμένα αυτές οι κινήσεις μου αρέσουν. Στα αίσθηση σου μιλάω, μου αρέσουν αυτές οι κινήσεις να δω κάποιον που ξεκινάει από κάπου και γυρνάει εκεί. Αυτό το κάνω συνήθως στο NBA, έτσι. Που γυρνάνε στις ομάδες που ξεκινήσανε, έτσι, για συναισθηματικούς λόγους. Ναι. Δηλαδή το κάνει και ο Γκάρνετ στο τέλος που πήγε στη Μινεσότα, το ο Γουέιντ, ας πούμε, πήγε στο Μαϊάμι. Το κάνουν όλοι, γυρνάνε. Καλό είναι να το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Είναι καλό αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι.
Λοιπόν, στα του Άρη, για να πριν πάμε στο NBA, στα του Άρη, παιδιά, δεν έχει κάτι τρομερό φοβερό. Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής των εξελίξεων με τον κύριο Γουλέλμο. Με ανησυχεί εμένα προσωπικά το γεγονός, και μεταφέρω σαν προσωπική εκτίμηση αν θέλετε, ότι αυτό που ακούγεται γενικά τις τελευταίες μέρες, ότι να με τις μετοχές πόσο να πάρω, τι να δώσω και όλα αυτά, άμα ξεκινήσαμε από τώρα να έχουμε ιστορίες με τις μετοχές, πόσο θα πάρω εγώ, τι θα πάρω ένας, θα πάρω άλλος, δεν πάμε καλά. Εδώ χρειάζεται συσπήρωση και υποψυχία. Έτσι να τα βάλετε κάτω, πόσο κοστίζουν οι μετοχές, ξέρω εγώ τώρα υποτίθεται. Έτσι, πόσα θα βάλεις εσύ, τόσα πάρε τόσα. Πόσα θα βάλεις εσύ, τόσα πάρε τόσα. Και το λέω ότι και από τις δύο πλευρές πρέπει να γίνει. Και από τον κύριο Γουλιανού και από την άλλη πλευρά. Έτσι, τον κύριο Ζουγιάμι και τον γκρουπ, τον κύριο Καπάζογλου, να καθίσουν και να τα βρουν. Πήγανε καλά τώρα, εντάξει. Βγάλαν το καράβι από τη λάσπη. Το κάρα από τη λάσπη. Γιατί το καράβι δεν υπάρχει σε λάσπη. Μην μπερδεύουμε. Βγάλαν το καράβι από τη λάσπη, αλλά τώρα μην αρχίζουμε πόσες μετοχές θα πάρω εγώ, γιατί θα μου δώσει 20%, θα μου δώσει 30% και θα μου δώσει 20% και 10%. Έτσι. Γι' αυτό θεωρώ και ξαναλέω ότι πρέπει ο κύριος Γουλιέλμος να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να τα ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί αυτά όλα είναι πληροφορίες που λαμβάνει ο καθένας από τους ρεπόρτερ. Έτσι, και καμιά φορά, το ξέρεις και εσύ Νίκο, και το είδαμε και στην περίοδο Λάσκαρη γινόταν αυτό. Καμιά φορά ο καθένας μας τις παρουσιάζει διαφορετικά και ίσως και παίρνοντας και θέση και ο ίδιος ο δημοσιογράφος. Έτσι. Εγώ λέω απλά ότι εμένα αυτή η ιστορία δεν μου αρέσει έτσι πώς πάει να γίνει. Με το θέλω να πάρω εγώ 10, όχι εγώ δίνω μέχρι 20, όχι εγώ θέλω 25 γιατί έβαλα τόσα, όχι εγώ θα πάρω τόσα. Ας καθίσουν όλοι μαζί, ας ξεκαθαρίσει ο κύριος Γουλιέλμος και στον κόσμο τι θέλει να κάνει. Έτσι, γιατί άλλο να το μαθαίνω εγώ, να λέει, μου λέει εμένα κάποιος θέλει να κάνει αυτό, και άλλο να βγει επίσημο ο ίδιος να το πει. Μπορεί να τραβήξει μόνος του, μπορεί. Έχει βρει κάποιον συμπαίχτη και θέλει να πάει μαζί το καράβι. Να βγει να το πει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολυτέλεια για τέτοιες καταστάσεις τώρα και να χάσουμε ένα μήνα για το πόσο ποσοστό με το χώρο θα δώσω και θα κάνω. Έτσι, οι προσφυγές υπάρχουν. Το μπαν τρέχει. Υποτίθεται θα γίνει σχεδιασμός αγωνιστικός. Μιλήσαμε με τον Αγγέλου. Πώς να υπογράψει ο Αγγέλου και να κλείσει. Γιατί να κάτσει ο Αγγέλου πάλι σε μια ομάδα που ένα χρόνο θα έχει μπαν. Mm-hmm. Θα τον αδικήσει κανείς αν ο Αγγέλου πει δεν θέλω να κάτσω. Θα αδικήσει κανείς κανένα παίχτη άμα πει δεν θέλω να κάτσω σε μια ομάδα που ξέρεις ότι ο στόχος θα είναι να μπει στα play-off. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του Άρη του χρόνου. Θύμισε μου λίγο, είπαμε ότι ο Άρης έχει για του χρόνου συμβόλαιο, έχει ο Χριστίδης, ο Μούρτος και ο Καλετζάκης. Μάλιστα. Έτσι. Η διοίκηση λέει ότι θέλει να μιλήσει με τον Αγγέλου πρώτα, να κλείσει το Ευρωπονίκη και μετά να μιλήσει με τους Έλληνες. Πώς θα γίνει αυτό αν δεν τελειώσει τον μπαν. Αν δεν λήξει τον μπαν. Εκτός, γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο Άρης τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία βρέθηκε και την προηγούμενη φορά με τον μπαν. Εκείνη τη χρονιά με τον Δαμιανίδη, που έφτασε στο τέλος να πηγαίνει για να παίρνει τα κολυγιόπεδα και τελικά να την πατάει και να μην κλείνει κανέναν και να ψάχνεται. Mm-hmm. Ο Άρης πρέπει τώρα να αποφασίσει αυτή τη στιγμή η διοίκησή του αν θα προχωρήσει για τον μπαν ή δεν θα προχωρήσει για τον μπαν. Αν θα προχωρήσει με τη λογική θα δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση, θα χάσει όλους τους ξένους, γιατί αυτή η ιστορία όλη θα προχωρήσει και οι ξένοι θα κλείσουν σε άλλες ομάδες. Mm-hmm. Έτσι, θα χάσεις όλους τους ξένους και στο τέλος θα πηγαίνεις το Σεπτέμβρη και θα παρακράσεις και θα ακριβοπληρώσεις όποιον Έλληνα ελεύθερο έχει μείνει, όποιον ξένο ελεύθερο έχει μείνει. Και θα φέρεις παίκτες όπως ο Χάν τότε που ξέρεις ότι είχε πρόβλημα στο πόδι. Και έπαιξε δύο χρόνια στον Άρη με ένα πόδι. Φιλότιμος, ναι, αλλά έπαιξε με ένα πόδι. Πρέπει τώρα, γιατί άμα πεις εσύ, αχ, ναι, πάω να κλείσω τον μπαν, χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις, θα βρεθείς το Σεπτέμβρη χωρίς ομάδα. Χωρίς ομάδα. Και θα ψάξει να βρει ποιο έχει ακόμα το letter of clearance εδώ. Αν ξεχάσει κανένα letter of clearance, κανένα σελτάρι. Αν ξέρει κανένα τυφλό, κανένα κουτσό έχει μείνει ελεύθερο. Και όποιο Έλληνα καλό έχει μείνει μέχρι το τελευταίο, θα πρέπει να το χρυσοπληρώσει με λεφτά τα οποία δεν θα έχει. Mm-hmm. Γι' αυτό όταν συζητάμε και λέμε δεν υπάρχει χρόνο, πρέπει να βγει ένα πλάνο από τη διοίκηση αυτή, να πει τι θέλει να κάνει, να δει τι λεφτά έχει, να μιλήσει στον κόσμο. Γιατί ουσιαστικά πάλι ο κόσμο θα είναι ένα από του βασικού χρηματοδότε στη χρονιά αυτή που έρχεται με τα εισιτήριά του ή τη εισιτήρια διαρκείας ή τη εισιτήρια στα παιχνίδια, να του πει τι ακριβώς θέλει και να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει πρώτα. Θα κάνει τον μπαν, θα κάνει τον προπονητή, θα κλείσει το ρόστερ, θα κλείσει το, ξέρω, θα πληρώσει το 99, τι θα κάνει από όλα αυτά. Γιατί άμα πας με τη λογική, έλα εδώ Αγγέλου,
Έλα, Αγγελού, τι θα κάνουμε, τον μπαν, ναι, θα το κλείσουμε. Εντάξει, ωραία, παιδιά, προχωράμε. Και ήρθε ο Σεπτέμβρης και δεν έχει πληρώσει για τον μπαν και έχει ακόμα μπαν. Και έχει τώρα ένα ρόστερ με 5 παίκτες. Δεν κλείνει δεκάδα. Μετά θα πρέπει να τρέξει, θα χρυσοπληρώσει και τον μπαν, άμα θες να το σπάσει. Οπότε αυτά όλα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Ο χρόνος είναι λίγος. Άμα κάτσεις να τα βάλεις, Νίκο, σε ένα χαρτί όλα τα προβλήματα που έχει να λύσει ο Άρης και τα δεις, θα σε πιάσει σοκ. Ο χρόνος είναι λίγος. Μην νομίζουν κάποιοι ότι είναι πολύ ο χρόνος για να περνάνε έτσι εβδομάδες. Μιλάμε μία εβδομάδα, δύο με τρεις με τον Αγγέλου, τέσσερις εβδομάδες με τους άλλους για τις μετοχές και πάει λέγοντας. Ο χρόνος είναι λίγος. Η Δίκη έχει πολλά προβλήματα να λύσει. Πρέπει και ο Βουλεύος καταρχήν να δει τι μπορεί να κάνει ο ίδιος, τι θέλει να κάνει ο ίδιος, γιατί αυτός έχει τις μετοχές αυτή τη στιγμή. Έτσι να το ξεκαθαρίσει και στον κόσμο, προς συνεργάτες, προς όλους και να προχωρήσει. Δεν μπορεί να το πάμε και βλέπουμε. Δεν είναι η κατάσταση έτσι. Είναι χρέη απαιτητέα, είναι χρέη άμεσα. Είναι μπαν στη μέση, μεγάλο μπαν. Έτσι, τα νούμερα είναι μεγάλα. Οι παίκτες, κάποιοι δεν φύγαν και με τις καλύτερες σχέσεις με τον Άρη. Οπότε ο Αμερικανός ατζέντης δεν θα πει, α, οκ, Άρης, οκ, ενώ ο Άρης. Δεν τον νοιάζει τον Αμερικανό. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Δεν τον νοιάζει ο Αμερικανός, θέλει τα λεφτά του. Οπότε πρέπει όλα να γίνουν με σωστό τρόπο, σωστό χειρισμό, σωστή προσέγγιση και με λεφτά. Βασικό. Έτσι, οπότε όλα είναι σαν αμονή. Δεν μπορώ να πω ότι θέλουν τον Αγγέλου. Εντάξει, το θέλουν τον Αγγέλου. Και ο Αγγέλου θέλει να μείνει, αλλά θέλει να μείνει με κάποιες προοπτικές. Εγώ πιστεύω ότι με μπαν δεν θα μείνει ο Αγγέλου. Δεν θα μείνει ο Αγγέλου, γιατί θα πρέπει ο Αγγέλου για να μείνει να κλείσει ένα κομμάτι του ρόστερ. Άρα πάμε μετά καπάκι στο ρόστερ ότι πρέπει να κλείσει. Έτσι. Και σε ένα ποτάσμα που του χρόνου θα έχει περισσότερα χρήματα, ξαναλέω. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα το λέμε. Θα αναφέρει αυτό έτσι. Του χρόνου το πρωτάθλημα θα έχει και άλλα χρήματα. Άνα, μπράβο. Θα είναι δύσκολη κατάσταση, τα προβλήματα είναι πολλά. Πρέπει να τα βάλουν σε μέση οι άνθρωποι τώρα να δουν τι μπορούν να κάνουν άμεσα, τι δεν μπορούν να κάνουν. Έτσι ο κ. Γουλέμος να ξεκαθαρίσει και αυτό, ξαναλέω, τι θέλει προς τον κόσμο. Υπήρχε η σκέψη για μια συνέντευξη τύπου. Τώρα βλέπω ότι ψιλοθολώνει αυτή, ψιλοαφήνεται σαν αναμονή. Εγώ θα πω όχι. Πρέπει να βγει ο κ. Γουλέμος να μιλήσει. Να πει, παιδιά, έχουμε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα χρέη, αυτά τα άμεσα απαιτητικά χρεφτά. Δεν μπορώ μόνος μου, έχω έναν μαζί μου που μπορεί να βάλουμε αυτά το νούμερο. Θέλω βοήθεια, ελάτε όλοι δίπλα μου. Έτσι και ο κόσμος και όλοι δίπλα μου. Να το πάμε το καράβι. Θα δώσω αυτά για μετοχές, θα δώσω αυτά για εκείνο, για το ένα ή το άλλο. Ξεκάθαρα πράγματα. Όχι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εντάξει. Ναι. Γι' αυτό λέω να γίνει μια συνέντευξη για να ερωτηθεί και ο άνθρωπος και να. Δεν χωράει η κατάσταση στον Άρη στιγμή σύννεφα. Δεν χωράει. Τα είχαμε τα σύννεφα 2 χρόνια και δεν μου φτάσαμε. Με τις συνεντεύξεις που δεν γίνανε ποτέ, με τις ανακοινώσεις και όλα αυτά σχετικά. Είδαμε που φτάσαμε μετά από 2 χρόνια. Λάσκαρη. Λέλαπας λάσκαρη. Ξαναλέω, το λέω και χθες. Πλέον δεν υπάρχει καράκι του Σερπάνος. Πλέον υπάρχει λάσκαρη. Ξεπέρασε. Λοιπόν, και να κλείσουμε με NBA. Δεν ξέρω τι λέω Ζαγόρα. Για τη σφαγή. Εγώ φώναζε εδώ πέρα. Σφαγή είδα, να τα πείτε, θα σας ακούω και τέτοια. Εγώ είδα, ναι, φυσικά θα τα πούμε. Εγώ είδα ένα Houston το οποίο έπαιξε πολύ διαφορετικά από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι. Με κυκλοφορία μπάλας, με κίνηση, πιο επιθετικό σε άμυνα και σε επίθεση. Πιο τσαμπουκαλέδικο θα πω εγώ ήταν το Houston. Έτσι. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν ψαρωμένο τελείως. Μόνο Paul είχε μια τρέλα, όλοι οι άλλοι ήταν για να τους κλαίνε. Έτσι. Αρχίζαν και τα βάζανε κιόλας μόνοι τους. Δηλαδή, εντάξει, όταν βάζει ο Τάκερ που δεν είναι ο καλύτερος σουτέρς του πλανήτη. Σου βάζει 5-6 τρίποντα. Ο Φίλε ήταν όλα ελεύθερος. Έχει θέμα, ναι. Καλά, όλα ελεύθερος. Δεν είναι καλό σουτέρ ο Τάκερ. Δεν είναι καλό σουτέρ. Ο Τάκερ είναι καλό αμυντικός. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να το βάλει να σουτάρει από τη γωνία, να σου βάλει 2 τρίποντα. Χθες σου έβαλε 5 γιατί ήταν και στα 5 ελεύθερα. Μόνος του. Μόνος. Ναι. Έτσι το μάτς έβγαινε από νωρίς, δεν το μαζέψα ποτέ Warriors. Έτσι όταν εκεί ειδικά κάναν την ανατροπή, το Houston έβγαινε μπροστά όταν έκλεισε το ημίχρονο. Εγώ έλεγα ότι αν δεν σπάσει τη διαφορά στο 3ο-12ο λεπτό οι Warriors και δεν την έσπασε και τελείωσε. Έτσι ήταν πιο τσαμπουκάδες και ήταν πιο πολύ το μάτς. Εντάξει τώρα διετησίες και αυτά. Εντάξει να δώσει και ένα σφύριγμα στο Harden παραπάνω. Και ο Harden έκανε μια αμυντική κίνηση χθες. Ο Harden για πρώτη φορά στη χρονιά έκλεισε μπάλα από τον Steph Curry και το δώσαν φάουλ. Ενώ είναι κλέψιμο κανονικό. Ο άνθρωπος λέει ξανά δεν ξέρω να κάνω άμυνα. Τι να ξέρω να κάνω αφού. Με σφυρίζει. Κάτσε να κάθομαι εκεί πέρα όρθιο. Ναι, να είμαι έτσι. Ναι. Όχι, χθες το Houston ήταν καταιγιστικό. Δηλαδή έπαιξε πολύ διαφορετικά.
Έπαιξε πολύ με περιφέρεια, δεν έπαιξε τόσο πολύ με καπέλα, με πικερόλ και όλα τα σχετικά. Πολύ στην περιφέρεια το πήγε το μάτς. Έπαιζε πολύ χαμηλά σχήματα ο Νταντώνη. Πολλές φορές δηλαδή με πεντάρι τον PJ Tucker, ξέρω εγώ διάφορους. Διάφορα σχήματα. Νομίζω καλό είναι να έχουμε πέμπτο παιχνίδι σε σειρά. Έτσι, γιατί θα πάει σε πέμπτο παιχνίδι το σε άλλο τέσσερα. Mm-hmm. Δύο παιχνίδια τώρα στην έδρα του Warriors. Εντάξει, να έχουμε, κοίτα, να έχουμε χρόνο οι Celtics να ξεκουραστούν λίγο. Να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, εμείς να κάνουμε sweep. Έτσι τώρα πάμε Σάββατο νομίζω. Σάββατο Κυριακή είναι τα μας. Σάββατο ή Κυριακή. Κάτσε, περίμενε. Έχει μέρες. Πάμε τώρα στο Cleveland. Σάββατο προς Κυριακή πρέπει να είναι το παιχνίδι. Ναι, αυτό τα λέω. Σάββατο, αυτό τα λέω. 3,5 ώρα. Και Κυριακή μετά είναι το τρίτο παιχνίδι των Golden State. Τώρα έχουν λίγο άνοιγμα τα ματς. Έτσι, αλλά όχι, ήταν καλή βάση. Και είχε έναν ράπερ εκεί στο Houston, ο οποίος ήταν όλη την ώρα στη γραμμή όρθιος εκεί. Πώς δεν τον έδωσε κανένας καμιά κουτουλιά. Όλη την ώρα και μιλούσε, ρε. Σαν τον Drake, τον κουραστικό εκεί στο Toronto. Ναι, χειρότερος. Ναι. Ήταν από την πίσω, όπως δείχνει το γήπεδο, όχι απέναντι ακριβώς στους πάγκους, από την άλλη πλευρά, πρώτη γραμμή. Και τον παρακολουθώ το δεύτερο δεκαλεπτό. Είναι και όρθιο. Τώρα είναι άλλη, κάτσε. Είναι όρθιο συνέχεια. Και μιλάει. Πώ δεν γύρισε και ένα γκρι να το δώσει καμία. Εντάξει, κάπου είχα διαβάσει για αυτόν ότι είναι λίγο έτσι να δραπά. Ράπερ εκεί στο Χιούστον. Είναι λίγο περίεργο, λίγο τρελιάρη. Εντάξει. Αλλά όχι, ήταν καλό μα και νομίζω ότι δίκαια κέρδισαν το Χιούστον. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από εμά. Μαζί μα είχαμε τον Κλίν Παντελίδη στην Κρεογρίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα με μπαταρίε λιπαντικά χημικά. Αξεσουάρ αυτοκινήτου, 2319-938-875 το τηλέφωνο. Μαζί μας ήταν και ο Δόξας με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανα, για εσάς που αγαπάτε τη μαγειρική στο σπίτι, την εστίαση. Ολυμπίου Διαμαντή 21-23-15-56-46 και στο doxaspavlaspices.gr. Μαζί μας και ο Γιώργος Μάσκας, το hair salon του Γιώργου Μάσκα, στο κέντρο της πόλης, Γεωργίου Σταύρου 5, 23-10-282-700 για να κλείσει το ραντεβού σας. Facebook και Instagram, George Mascas Hair Salon. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φυσικά. Με αγωνιστική δράση το Σάββατο ξανά μπασκετική, με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟ και με το παιχνίδι του Ηρακλή στην Πάτρα και με το τριήμερο της Ευρωλίγκα. Είναι γεμάτο το Σαββατοκύριακο πάλι. Ακολουθεί Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και Θανάση Κυλώνη και σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη. Θα έχετε ευκαιρία να ακούσετε σε λίγο σημείο συντονισμένη μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον συνεδευξιαζόμενο να είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο αυτά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.